Παιδιά, έκανα. Μπουκωμένο είμαι, Αναστασία. Μπουκωμένο, λίγο σε μπουκωσέ με λιγάκι, αν θες. Έκανα να κατέβω, γιατί πήγα να σου δώσω την καλή. Ο Θεός σε τιμωρείτε, φίλε. Την έτοιμη και πήρε την πατάτα. Παιδιά, έκανα να κατέβω από την Ανατολική Θεσσαλονίκη εδώ 23 λεπτά. Χαμός γίνεται. Άιντε, επιτέλους πρώτη μέρα ελευθερίας. Άιντε, ξουξού τα μνημόνια. Ξουξού. Χαμός στην αγορά. Αναστασία, πάρε με λιγάκι στο τμήμα Vans του Άτικα για να μου κρατήσουν ό,τι καινούριο έχουν φέρει σε Vans, σε large. T-shirt, μακό, φούτερ, πουκάμισα, τα πάντα. Πάρε τώρα. Άστε την εκπομπή, δεν πειράζει. Ό,τι λάθος να γίνει, δεν πειράζει. Άστο. Άστο το μικρόφωνο ανοιχτό. Πάρε τηλέφωνο τώρα. Πες για τον κύριο Ασλαμά, σε large, ό,τι έχετε φέρει νέες παραλαβές. Γιατί έτσι κουνά το κεφάλι, ρωνεύεσαι. Α, συμφωνείς. Όχι ότι τίποτα. Ναι, ναι. Πάτε ένα κουμπί. Ποιο κουμπί να πατήσω. Πάτα εκεί, ένα κουμπί. Πάτα. Από οτιδήποτε. Ναι. Άρε, μεγάλα σλαμί. Select proper boot device. Τι γίνεται εδώ, παιδιά. Μετά... Τίποτα, ρε, ανευθυνότητα. Ανευθυνότητα. Εδώ είμαστε οι περίφημοι Δόικα. Τσαλτίδης Ασλαμής. Για τους φίλους Ασλαμάς. Όχι Τσαλτίδας, Τσαλτίδης. Ασλαμάς ναι, Τσαλτίδας όχι. Τσαλτίδης... Πες τη Μαριλής να φωνάξει κάποια τα παιδιά. Ασλαμής, από δίπλα, έτσι, έτσι. Στις 11 η ώρα, ο Λίμπερο, όπως και εκατομμύρια άλλοι σταθμοί στο πλανήτη, θα συνδεθούν ζωντανά με την Ιθάκη για να ακούσουμε την, το επίσημο διάγγελμα εξόδου από τα μνημόνια από τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν σε εκνευρίζει αυτό. Ποιο, με την Ιθάκη, ας πήγε ένας άλλος, ναι, εγώ προτιμούσα σε άλλο. Όχι, δεν σε εκνευρίζει. Ποιο, ότι σε κοροϊδεύουμε στα μούτρα σου. Εμένα με εκνευρίζει. Η επίσημη είναι, το άκουσα πως και τον κύριο Μπορείτε, άκουσα. 1η Ιανουαρίου που θα μπουν και μια 58 ακόμα επιβαρύ στην κεφάλα σου. Ναι. Δεν σε απασχολεί. Επίσημα σήμερα είμαι εκτός μνημονίων. Επίσημα είμαι εκτός μνημονίων. Συγγνώμη, αυτό πες μου τώρα ότι είναι ψέματα. Επιστρέψεις στον μπάσκετ ο Χολίδης και έκλεισε σε ομάδα. Εσύ με άλλαζες του διάλογο το μνημόνιο. Πρόεδρος, ας καλυφθείς. Α, αλήθεια είναι. Παιδιά, sorry, νόμιζα ότι είναι χαβαλέ τώρα τη καλοκαιρινό. Ξέρεις, ο Χολίδης πιστεύει στο μπάσκετ. Έκλεισε λύση στον Άσκα Λιθέας. Α, εντάξει, δεν το, sorry. Εντάξει. Έλα στον Ηρακλή, αγόρι μου. Έλα στον Ηρακλή να ανεβούμε φέτος. Νομίζεις καλύτερο έχει. Αυτό τον ανεβούμε. Καλά. Συγγνώμη, τι είπα στον αέρα, το έχω ξαναπεί. Που, αυτό που είχε πει ο Θωμάσος Τόντον. Ο Ηρακλής έχει πλέον καταξιωθεί στο μπάσκετ σαν ομάδα Α2. Το λέω με μεγάλη μου λύπη. Αφού ακούσει, λέει, θα ανεβείτε τώρα. Βάλει. Που λέω, ο ποιος, ο. Ποιος δεν άκουσε ακόμα. Κούσης. Ποιος είναι αυτός. Ο γνωστός παίκτης. Ο Κώστας Κούσης. Ο Κώστας, α, ναι, ο παίκτης, ο αριστερόχειρε. Ο αριστερόχειρε είναι καλός. Κάθε χρόνο δεν θα ανεβούμε. Ο Κώστας, γιατί δεν πάει να παίξει. Παίζει. Μια σεζό... Που με το ίσως σε άλλο ρόλο. Άστοτε. Δεν τον έχω ρωτήσει ποτέ. Ναι. Έπαιζε σε σύλλογο ο Κώστας. Ναι. Πού. Στο κέντρο. Στην ομάδα που είχε ψωμιάδι στο ποδόσφαιρο, πώς λέγεται. Ωραία, αλήθεια λες. Ναι. Τραγικό. Πώς λέγεται. Αυτή στο κέντρο. Α, στο ΠΑΟΔ. Ναι. Διονύσης Ψωμιάδης. Ναι. Νομίζω καβαλέ κανένας. Ατελείωτο respect. ΠΑΟΔ. Ναι. Ο οποίος με έχει πάρει τηλέφωνο, ξέρεις. Ο ΠΑΟΔ. Και έκλαιγε ο Διονύσης Ψωμιάδης. Λέει, Μάριε, με συγκίνησες αγόρι μου, ναι, με αυτά που έγραψες, ναι, εν όψη του τελικού. Έπαιζε, ναι, τότε ο ΠΑΟΔ τελικό με το, ναι, τελικό ΕΠΣ. Και με πήρε. Σου είπε και για τη ΔΕΗ που πληρώνανε στο κρατικό ή όχι. Ο Διονύσης Ψωμιάδης. Ναι. Έτσι μην παρεξήγησε. Α, είπε την πραγματικότητα ο Διονύσης όμως. Δεν... Το είχε πει. Μόνο για τον ΠΑΟΔ. Ενώ όλοι μας βρίζανε, μας κράζανε και τέτοια. Για τα ιστορικά μάρμαρα. Και μας ρίχαν πινελίκια. Ναι. Βγήκε ο ίδιος ο Διονύσης και είπε, ναι, όντως η νομαρχία το πληρώνει. Ναι, δεν το θυμάμαι. Mm. Γιατί ξέρεις, για μια τετραετία, πενταετία μας βγάζαν, ναι, ψεύτες για το συγκεκριμένο. Ναι. Δεχόμασταν, ναι, επιθέσεις αυτά. Ναι. Μετά. Εντάξει. Μετά. Α, ΠΑΟΚ μας δεν πήγε. Πού είναι ο. Ωραία. Εσύ, αυτό, χθες κατάλαβες τι έγινε με αυτόν. Όχι. Τον είδα εγώ και πάθα σοκ. Νόμιζα ότι είναι φάρσα. Μου στέλνει μήνυμα την Παρασκευή. Μπορεί τη Δευτέρα να έρθω. Ωραία. Εγώ το ξέρω που τα κάνω. Μπορεί. Ξέρω, μπορεί, ο Παναγιώτης ξέρω. Εγώ χθες είχα το άγχος, μήπως δεν έρθεις και εσύ. Λέω πάλι να μου λέω. Τι είμαι, επαγγελματίας είμαι εγώ. Δεν ξέρω τι είσαι. Ναι. Οι άλλοι μετράνε έξω ένα μήνα άδεια δικιά σου. Δεν ξέρω τι γίνεται. Λοιπόν, τέλος πάντων. Καταρχήν τις άδειες τις μετράω εγώ. Ναι. Πρώτο, όλων. Ωραία. Δεύτερον, η άδεια ήταν 15 μέρες. Εντάξει, ωραία. Γιατί, τρίτον. Γιατί όλοι σε βγάζουν τη λήψη 31 μέρες, δεν το ξέρω. Γιατί είμαι στην Ολλανδία. Από την Αναστασία μέχρι την. Είμαι στην Ολλανδία. Ωραία. Τέλος πάντων. Να με πάω. Δεν θα πάσεις στην Ολλανδία του χρόνου. Ορίστε. Γιατί τι έκανε Ολλανδία του χρόνου. Καλοκαίρι. Δεν θέλω, όχι. Δεν θέλω Ολλανδία, όχι. Ας πάνε, ας πάει μια φορά ο Ηρακλής στη Μεγάλη Βρετανία για προετοιμασία. Ας πάει σε Σκωτία, τέλος πάντων. Κάπου πιο βόρεια. Ναι. Και τέλος πάντων, και τον βλέπω χθες εδώ πέρα, μου φάνηκε αστείο.
Όχι, και λέω για να έρθει ο Παναγιώτης, δεν θα έρθει σίγουρα ο Τσαλτίδης. Σίγουρα μιλήσαν, λέω αυτοί, και δεν έρθει ο Τσαλτίδης. Εντάξει, ωραία. Οπότε εδώ είμαστε. Τελικά μηνυματικά ήρθε. Περιμένουμε. Έχουμε δύο-τρία κωδικοποιημένα θεματάκια. Ένα είναι το εξής. Μηνυματικά πώς νιώθεις. Πώς περιμένεις. Ναι, θα έρθουν σε λίγο. Mm. Ρε εσύ, εγώ πήγαινα και έφερνα παιδιά κατευθείαν σε μισό λεπτό. Είπαμε τη Μαριλίζα πάνω να φέρει. Τι είναι. Ναι. Δεν έφερα παιδί. Τι. Εγώ έφερα στις 24 Ιουλίου. Να πάει να φέρει παιδί. Όχι το είπε, να φέρει, όχι το είπε. Θα σου πω και τι έχει γίνει με μένα ένα πρωί. Που να πάει να τον πιάσει αγκαζέ και να τον φέρει. Τώρα. Ένα οποιοδήποτε από τα παιδιά της ΑΡΚ. Είναι στη σύσκεψη. Όλοι. Meeting 21 του μηνού Αυγούστου. Είναι αλήθεια, αλήθεια είναι. Δηλαδή, τους είδα, είναι στην Ελλάδα. Καλά είναι, προφανώς. Τι meeting, 21 Αυγούστου, ρε παιδί. Ναι. 21 Αυγούστου, το μόνο meeting μπορεί να κάνεις είναι με τον εαυτό σου. Κι όμως έχουμε και εμείς. Είναι ώρα. Έχουμε και εμείς meeting γιατί πρέπει να βγει το πρόγραμμα. Φίλε, μην κοιτάς πριν τα βρεις όλα έτοιμα. Άλλο το meeting τώρα, ρε, εσύ τώρα αυτό άλλο σε φάση τώρα. Παίζει ο Πάοκ σήμερα, φίλε. Τι φωνή έχεις. Λοιπόν, πώς νιώθεις. Ναι, πώς νιώθεις. Πρώτη μέρα εκτός μνημονίων, ναι. Αυτά και για το να ανοίξουμε γραμμές και για, τα, για την εσεμιέρα μας. Αυτό η οποία το πρώτη λογικά, μέρα εκτός μνημονίων το λες για να σε χτυπήσω κάποια στιγμή. Σε 10 λεπτά θα λειτουργήσει. Γιατί μου ήρθε διπλός ένφια. Όρμα, τύπα. Πήρες φράγκα, πούλα το σπίτι στο Βαθύλακο. Η πρώην βίλα του Λάκη Γαβαλά έτοιμη για πάρτι. Πούλα σπίτι στο Βαθύλακο, ναι. Και πάντε, άντε, ξύπνα. Κάτσε καλά βίλα. Τη σκοτώνει. Η τιμή μα θα είναι σκοτωμένη. Δεν κάνω πλάκα. Δε εσωτερικό χώρο. Εσωτερικό χώρο δε. Δε μπάνιο. Αναστασία, δε μπάνιο. Γι' αυτό κόστα 100 εκατομμύρια στο δημόσιο. Ναι. Τι ναι. Άλλο, δεν με νοιάζει αυτό. Και μπαίνω εγώ στα μνημόνια. Ναι, για σένα το λέω. Για σένα, να αναβαθμιστεί. Να έρχεσαι το πρωί με ελικόπτερο για εκπομπή από τη Μύκονο. Όχι να μου έρθει από το Βαθύλακο και να μου κολλά. Δεν ακολλά και στην κίνηση. Μάπα καφέ, ε. Νερουλό. Άστο, βράσε, ναι, βράσε ρίζ, ξέρω. Ορίστε, ήρθαν όλοι εδώ πέρα. Ο Άιλαντ. Ο καφές νησί, ναι. Πες να πληρώσει και θα τη τα δώσω. Ναι. Ναι, με το γελαδοκούρεμα. Πες Αναστασία, με το γελαδοκούρεμα πες την Μαριλίζ. Πες Μαριλίζ με το γελαδοκούρεμα θα σας δώσει ο Τσαλτίδης. Λοιπόν, πώς νιώθεις πρώτη μέρα εκτός μνημονίων. Άντε πάλι. Μπενφίκα ΠΑΟΚ το βράδυ. Τι ρώτησε ο Χρύσανθος, κάτι για φωνή, τι είπες, πες το. Τι φωνή έχεις. Τι φωνή έχεις εσύ που μας ακούς. Πρόσεξε, όχι τι επιθυμία, δηλαδή αν είσαι Αριανός, Ηρακλειδέας, Παοκτσής, τι επιθυμία έχεις, τι φωνή έχεις, αν έχεις φωνή για το απόψινό Μπενφίκα ΠΑΟΚ. Και κάνω μία τοποθέτηση επίσημη για το Μπενφίκα ΠΑΟΚ απόψε. Αναστασία, σε παρακαλώ πολύ, κλείσε το χαλί. Για μένα το δεύτερο μάτς δεν υπάρχει. Ο ΠΑΟΚ απόψε οφείλει να νικήσει μέσα στο γήπεδο το οποίο στις 4 Ιουλίου του 2004 σηματοδότησε την αιτία της ύπαρξής του την τελευταία δεκατετραετία. Όποιος διαφωνεί εδώ είμαι να με λιθοβολήσει. Γεια σου Χρήστα, 122. 123. Με θυμήθηκε. Μπράβο. Ο ΠΑΟΚ απόψε για μένα το δεύτερο μάτς δεν υπάρχει. Άστο. Πες ότι για μένα δεν υπάρχει δεύτερο μάτς. Για το απόψινό μιλάω. Ο ΠΑΟΚ οφείλει να νικήσει για να τιμήσει ουσιαστικά την ημερομηνία που αν δεν υπήρχε πάρα πολύ πιθανό να μην υπήρχε και ο ΠΑΟΚ. Και καταλαβαίνετε τι εννοούμε. Υπήρχε έτσι. Τώρα αν υπήρχε και ήταν 12ος, 14ος κτλ. Άλλο. 4 Ιουλίου του 2004. Γι' αυτό πρέπει να παίξει με γκολ του Αριανού απόψε ο ΠΑΟΚ. Γιατί το σήκωσε ο Ζαγοράκης, ο ίδιος ο Ιβάν Ιγνατίεβιτς Σαβίδης, μην ξεχνάμε την τρέλα και τον έρωτα που έχει με τα παιδιά του 2004. Τα παιδιά. Τα παιδιά του 2004 τότε άνοιξαν πόρτες τα παιδιά. Σε υπουργεία, σε γενικές γραμματείες, σε διαιτητικά γραφεία. Και Χρήστα, θα συμφωνήσεις, να διαφωνείς με κάτι που λέω. Όχι. Όχι, διαφωνώ η ημερομηνία είναι όλα. Αυτή. Μπράβο. Όπως διαφωνώ σωστά, σε όλα. Γιατί δεν τα άνοιξαν τα παιδιά. Ο Γκαγκάτσης τα άνοιξε. Τώρα καταλαβαίνεις τι εννοώ. Να, αν το πας εσύ το σκαλίξεις. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Ο ΠΑΟΚ για μένα απόψε παίζει για αυτήν την ημερομηνία. Στο γήπεδό του. Που έφερε τον πιο σημαντικό του πρόεδρο στα νεότερα χρόνια. Mm.
τιμώ τη μνήμη των προέδρων του ΠΑΟΚ που φύγανε, αλλά ο πιο σημαντικός πρόεδρος στη νεότερη ιστορία του ΠΑΟΚ, το έχω πει εκατομμύρια φορές, είναι ο Θόδωρος Ζαγοράκης, γιατί η συγκυρία το έφερε με την εθνική μας ομάδα. Το γραφείο του Ευρωβουλευτή Θόδωρου Ζαγοράκη ανακοινώνει την πρόσληψη του Μάριου Ασλαμά. Ο Μάριος Ασλαμάς είναι ένας εξαίρετος δημοσιογράφος με γνώσεις πάνω στον πολιτισμό, το θέατρο και... Σε αφήνω. Τι? Σε αφήνω. Και τα αθλητικά δρόμενα. Η παρουσία του επί σειρά ετών στα μέσα ενημέρωσης της Θεσσαλονίκης το αποδεικνύει αυτό περίτρανα. Με καθηγητή Δημήτριο Μπούζε. Ο κύριος Ασλαμάς, ο οποίος για τους φίλους του ονομάζεται και Ασλαμής, έχει θητεύσει δίπλα στους κορυφαίους δημοσιογράφους του είδους. Τον Χρήστο Τσαλτίδη, πρώτα απ' όλα, με τον οποίο αυτή τη στιγμή κάνει την κορυφαία εκπομπή από άψη ακροαματικότητα στο ελληνικό ραδιόφωνο στη Θεσσαλονίκη. Και από εκεί και έπειτα. Στο ελληνικό, αυτό εγείρει εθνικά θέματα. Στο εθνικό. Στο ελληνικό. Στο ελληνικό ραδιόφωνο, γιατί υπάρχει κι άλλο. Ναι, το ιταλικό. Τι έχουμε, βουλγάρικο. Το ιταλικό, το ισπανικό, το γερμανικό, το αγγλικό. Στη Θεσσαλονίκη. Τι? Έχουμε ισπανικό ραδιόφωνο, δεν το έχει. Όχι, όχι. Το ένα ήταν προσδιορισμός. Η κερί είναι ύποπτη. Το ένα ήταν προσδιορισμός τοπικός στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Το άλλο ήταν εθνικός. Στο ελληνικό ραδιόφωνο στη Θεσσαλονίκη. Καλά, από όλες τις μπούρδες που έχω πει αυτό. Αυτό και αναρωτιέται η Αναστασία, έχουμε ας πούμε και τουρκικό, έχουμε και βουλγάρικο, φυσικά. Έχουμε και αμερικανικό ραδιόφωνο στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε, δεν έχουμε η ΕΡΤ, δεν έχει και Ασλαμό. Στο καλό. Λούστηκα το πρωί και μου καθίσει τριχίτσες εδώ. Πού? Δεν έκανα λούσιμο σκυφτός έτσι. Και πέσαν τριχές. Πώς το λες, στα τέσσερα. Στα τέσσερα. Ναι, ωραία. Λοιπόν. Αναστασία, άμα γελάς με τον καημό μου, ειλικρινά με εκνευρίζει πάρα πολύ. Έχουν κολλήσει τριχίτσες σου. Ναι. Πάμε, Χρήστα, θέμα, ωραία τα λεφτά. Βίντεο ντοκουμένο τη καθημερινή. Στο σπίτι, στον Ταού Πεντέλη, ξεκίνησε η φωνική πυρκαγιά στο μάτι. Πώς έγινε αυτό? Από απέναντι. Μάλιστα. Λοιπόν, ο κύριος Ασλαμάς προσλαμβάνεται από το γραφείο του Ευρωβουλευτού, κυρίου Ζαγοράκη, διότι έχει τις γνώσεις στο αντικείμενο ακριβώς που χρησιμοποιεί ο κύριος Ζαγοράκης στην Ευρωβουλή. Δηλαδή, πολιτισμό, γλώσσα. Και γενικότερα δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη του πολιτισμού στην πατρίδα μας και στην Ευρώπη. Άλλωστε η Ελλάδα, το ξέρει καλά και ο κ. Ζαγοράκης και όλοι οι υπόλοιποι ευρωβουλευτές που την εκπροσωπούν, είναι η μητέρα του πολιτισμού, είναι αυτή που έδωσε τα φώτα σε όλη την Ευρώπη. Με τα δεδομένα αυτά και αφού χρησιμοποιήσαμε τη λέξη φώτα, αντιλαμβάνεστε ότι ο κ. Ασλαμάς θα έχει έναν σημαντικό ρόλο, τον πλέον σημαντικό, στην συγκεκριμένη κατηγορία μέσα στην Ευρωβουλή, αφού θα είναι ο προβολέας του πολιτισμού και του αθλητισμού. Παράλληλα, θα πρέπει να σας πούμε ότι γίνεται και μια μεταβολή του σε, πώς λέγεται αυτό τώρα, σε οργανική θέση στο Υπουργείο Πολιτισμού, δίπλα στον κύριο Βασιλιάδη. Μετατόπιση, μην πώς θα πεις. Όχι, κάπως λέγεται μεταβολή. Μεταβολή, τι μα λες, το DNA, οργανικά, τι. Κάτι, δεν θυμάμαι πώς το λένε, το λένε οργανικά κάτι. Ναι, αυτό, για πείραμα στην NASA ή με τι. Προκειμένου, σε κάθε περίπτωση, να δρομολογήσει την καλύτερη δυνατή προβολή του ποδοσφαίρου μέσα από την κρατική τηλεόραση και τις συμφωνίες που έχουν συνάψει. Έτσι. Θα έχω υπό τον Αλέξανδρο Δαμίδη, έτσι. Όχι. Θα τον έχω υπό. Όχι. Υπό ο Αδαμίδης δεν πίνει ποτέ. Γιατί? Γιατί είναι Αδαμίδης. Αδαμίδη και χάρη και λέω να σου πω στον Ηρακλή τι εγκλήματα γίνονται αυτά. Τέτοια. Αδαμίδης κορυφή. Κορυφή είναι, ναι. Κορυφή τον έχω, όμως, και με σούπερ γιο. Και σούπερ Ηρακλάκι. Και με σούπερ γιο. Ναι. Πόσο είναι ο γιος του? Δεν ξέρω πόσα χρόνια. Δεν ξέρω ότι παίζει στον Άρη. Παίζει? Στον Άρη. Έγκλημα. Είναι αθλητής του Άρεος. Σε τι, σωστή, πού, τι. Νομίζω είναι στην Πάλη. Ναι. Στην να Πάλη νομίζω είναι. Να είναι καλά το παλικάρι και να πηγαίνει καλά. Δεν θυμάμαι τώρα. Σε ένα τέτοιο είναι. Σε ένα ατομικό άθλημα. Να είναι γερό και το καμαρώνει. Εντάξει, ωραία. Αφού φοράει το Άρης πάνω. Λοιπόν, εγώ αυτά. Ρε παιδιά, πάνω φέρω. Α, ναι, είπαμε έχουν τέτοιο. Ναι. Λοιπόν, ειλικρινά περιμένω με αγωνία. Αυτά απλά πρέπει για να τελειώσει το θέμα, θα πρέπει να δούμε αν θα την κάνεις αποδεκτή την πρόταση. Είπα ήδη όχι στο Χρυσόγωνο για να πάω στον Θόδωρο δίπλα. Ναι. Είναι η διαφορά πολιτισμού. Ζαγοράκης Χρυσόγωνος είναι στον πολιτισμό πάνω ο Ζαγοράκης. Ναι, δεν το σχολιάζω καν. Ο Χρυσόγωνος άλλωστε είναι Αριανός, οπότε... Αριανός είναι αυτός. Με διαρκείας. Αλήθεια λες. Βεβαίως. Ναι. Αγορασμένο.
Ναι. Παίζει το ρόλο αυτό που λέω. Ναι, κατάλαβα. Όχι κουτρόμπε, επειδή ήταν ευρωβουλευτή και τιμή ήταν και τέτοια. Αγορασμένο VIP κιόλα. Έλα, ρε φίλε. Μπράβο, εντάξει. Μπράβο, κύριε Χρυσόγονο. Μπράβο. Λοιπόν, όποιο. Πραγματικά είναι βασικό θέμα για τη σημερινή βραδιά. Για την αποσυνή, για το ψινό μάτς. Ο ΠΑΟΚ οφείλει να παίξει για να τιμήσει την ημερομηνία που σηματοδότησε την ύπαρξή του και προφανώς την πορεία του προς το ποδοσφαιρικό μεγαλείο στα νεότερα χρόνια. Αν δεν υπήρχε η 4η Ιούλη του 2004, ίσως σήμερα να μην υπήρχε ο δικέφαλος του Βορρά. Τόσο μα τόσο απλά. Και θέλω να ακούσω και φωνές αργότερα. Όταν ανοίξουμε γραμμές, έτσι, εδώ με τον Χρύσανθο. Στο 2310-287-888. SMS-ικά FM κενό μήνυμα αποστολή στο 54-526. Και ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από το Opticon Express. Εισαγωγής. Χωρίς quiz, χωρίς τίποτα. Έτσι. FM κενό, ονοματεπώνυμο, δίπλα γυαλιά, αποστολή στο 54-526. Χθες ο Παπαδόπουλος ο Παναγιώτης είπε ότι ο Γιάννης Φέρτης έχει τρομακτικά μελαγχολικό βλέμμα. Γιατί το είπε? Απίστευτο, χθες το είπε, το ανέφερε, τον θυμήθηκε έτσι. Μήπως βλέπει και αυτό στο Μέγκα το πρωί που είναι η ταινία του 1993. Πεθαίνω με αυτή τη γυναίκα. Μάξε. Πεθαίνω. Η σύζυγος του Γιάννη του Μπέζου. Πεθαίνω. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή τη γυναίκα. Μπράβο. Πάρα πολύ. Ωραία. Εξέφρασες δημόσια το. Και άλλη φορά το πω. Θαυμασμό σου τώρα που θα είσαι και βοηθός ευρωβουλευτή, μπορεί να έχεις κάποια ελπίδα. Γιατί προσβάλλεις έτσι τη γυναίκα? Δεν λέω για τη συγκεκριμένη. Αν το λέω αυτό. Ναι, γιατί. Για άλλη, ανήπαντρη. Όχι για αυτήν. Ναι, το είπες πάνω στη στιγμή που κολλάω, ναι, που κολούσε πάνω σε αυτό που έλεγα, ναι, γιατί χτύπησε άσχημα αυτό. Το ότι εσύ δημόσια λες μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η γυναίκα, δεν τι. Ενώ άμα πω εγώ ότι έχεις μια ελπίδα. Είπα μου αρέσει αυτή η κυρία ως γυναίκα, δεν κατάλαβα, τι, δεν κατάλαβα. Είπα και εγώ ότι έχεις μια ελπίδα με οποιαδήποτε γυναίκα. Α, τώρα βάζεις το οποιαδήποτε. Σήμερα κάνεις πρόσεχε. Σήμερα έχεις κενά σε λέξεις ή προσθέτεις ό,τι θέλεις. Πρόσεχε τι λες. Αν μιλούσα εγώ για ελληνικό ραδιόφωνο στη Θεσσαλονίκη, θα μου είχες χυμίξει. Για ελληνικό, ρε φίλε. Ναι, γιατί μόνο. Άξε, γιατί υπάρχει κάτι άλλο. Δίκαιη υπερβολή ήταν. Τι είπα. Σκοπιανό υπάρχει, τι, για να ξέρω. Σκοπιανόφιλοι υπάρχουν. Και δεν το πήρα χαμπάρι. Μήπως, δεν ξέρω. Εντάξει. Σε λίγο θα τους λέμε άνομακεδονόφιλους. Βορειό. Έλα, ερμαρή, μου έμαθε πόσα. Η Αναστασία πώς ναι. Τη λένε αυτήν εδώ πέρα και τι ρόλο παίζει, γιατί παντρεύεται. Ναι, η. Παντρεύεται. Γογό. Η μαντόγαστερά του. Ναι, μαντόγαστερά του. Δεν είναι αυτή ρε, το θέμα μας εδώ. Η άλλη είναι. Ναι, εμένα αυτή εδώ μου αρέσει πολύ. Άσε τώρα αυτή. Μου αρέσει όμως. Εδώ η άλλη είναι, εκεί είμαστε. Ποια είναι η άλλη, καθόλου μου αρέσει. Σου ποια είναι, δεν κατάλαβα. Πρέπει να την ξέρω. Η Μαριπόζα. Σου δεν την ξέρω, αλλά γογό μαστερά του μου είπε ότι παντρεύεται. Σε λίγες μέρες παντρεύεται τώρα Σεπτέμβριο. Η Μαντό, ναι, Μαντό. Παντρεύεται. Παντρεύεται. Σεπτέμβριο είναι ο γάμος, πότε είναι. Ναι. Είπες ότι δεν είναι επώνυμος αυτός που παίρνει, έτσι. Δεν είναι επώνυμος, θα είναι τίποτα επιχειρηματίας, κάτι τέτοιο. Εντάξει, δεν επώνυμος. Σιγά, είναι επώνυμος. Δεν έχει 50 εκατομμύρια στην άκρη. Ναι. Επιχειρηματίας. Ηλικία περίπου, τον έχουμε δει, είναι πολύ μεγάλος. 72. Τι σε νοιάζει και την κοπέλα, ρε. Εντάξει, όχι, να ξέρω. Δύο πράγματα, ρε, εσύ. Ωραία. Πάνε σε break. Ελπίζουμε ότι άμα δει η επιστροφή μας θα έχουμε δει και τα μηνυματάκια σας, έτσι. Να φαίνονται δηλαδή. FM κενό μηνυματάκι, αποστολή στο 54-526. Η Δόικα άνοιξε και σας περιμένει. Μένει. Εδώ είμαστε, Τρόικα. Στους 107.4, Λίμπερο 107.4. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 12 βεβαίως, όπως πάμε καθημερινά πλέον, 10 με 12. Και αν όχι από την άλλη εβδομάδα, από τη μεθεπόμενη, οι δύο θα γίνουμε τρεις. Έχει ήδη υπογραφεί το συμβόλαιο συνεργασίας με τον άνθρωπο που θα πλαισιώσει την Τρόικα και θα μας ενημερώνει καθημερινά για όλα τα ζητήματα. Παιδιά, σε λίγο τα μηνύματα θα είναι έτσι τα έτοιμα, ειδοποίησα. Ποιο meeting έχουν βγει έξω τα παιδιά και παίζουν ping-pong, οι τρεις τρώνε, οι άλλοι κάνουν. Ήταν που θα ειδοποιούσε. Άμα δεν πάει ο Ασλαμής, κάτι. Μα δεν το ξέρεις αυτό. Μην αφήνεις δουλειά σε γυναίκα, τίποτα. Ναι. Μην αφήνεις δουλειά σε γυναίκα. Τίποτα. Δεν είναι για τη Μαριλής. Η Μαριλής αυτό που έκανε το κάνει. Η Μαριλής είναι άντρας. Κατάλαβες. Ρατσιστή μισογύνη. Κατάλαβες τι εννοώ πολύ πολύ καλά. Δεν μας είπες ακόμα την τέτοια την πρόβλεψή σου. Τη φωνή που έχω.
Πέρε λίγο αυτό το γκρι πραγματάκι. Δεν έχω φωνή για απόψε για τον Μπενφίκα πάω. Ωραία, πες την επιθυμία σου. Φωνή δεν έχω. Φωνή, μιλάμε για φωνή, έτσι. Ναι. Φωνή δεν έχω. Αυτό. Γιατί η φωνή αυτό είναι. Δεν έχει πάντα φωνή, ας πούμε, για κάτι. Μπορεί τώρα, μπορεί σε δύο λεπτά να μου έρθει. Ναι, να σου πω, ναι, Χρήσανθε μου ήρθε φωνή. Υπάρχουν όμως, φαντάζομαι το έχει διαβάσει και ο Χρήσανθος, πάρα πολύ καλό σημάδι για τους φίλους του ΠΑΟΚ. Ναι. Έχουν αρρωστήσει και δεν θα εμφανιστούν σήμερα. Με έχεις αρρωστήσει, δεν είμαι καλά, ναι. Ποιοι? Θα σε παραδεχθώ, ρε φίλε. Ο Καρντόσο. Χθες με Πολ Ινς σε παραδέχτηκα. Ποιοι δεν θα εμφανιστούν σήμερα για λογαριασμό της Μπενφίκα? Είναι και οι δύο άρρωστοι. Ο Καρντόσο είναι ο ένας. Βασικά ο ένας έχει χτυπήσει και ο άλλος είναι άρρωστος. Όχι, δεν λέω για παίκτες. Λείπουν τέσσερις παίκτες. Λείπει ο Ζώνας, ο Βραζιλιάνος, ο Πεκταράς. Λείπει ο Καστίγιο. Δεν ήξερα ότι ο Νέρι ακόμη παίζει. Να πω την αμαρτία μου. Το λέω αυτό. Και άλλοι δύο, ένας σε Όβιτς και ένας άλλος. Ναι. Όποτε θες βάλε Water Boys, we are Ζώνας. Από τους Water Boys, Αναστασία. We are Ζώνας. Με μεταξύ, ο Μιστακίδης πήγε στα Γιάννενα. Κοροϊδεύεις, πήγε στον Μπάς. Ο Γιάννης, έλα ρε. Πεκτούρα, ναι. Γιατί ο Παναθηναϊκός? Δανεικός. Ναι, καλά, προφανώς, ναι. Γιατί όχι στο Παναθηναϊκό? Και ο Μιχογεβίτς στον Όφι. Α, στον Όφι, ναι, αυτό το είπα, ναι. Το είπα την Παρασκευή και έκανα και θέμα, ναι. Ο Τζον Τέρι της Βοσνίας. Τον είχε χαρακτηρίσει έτσι δημοσιογράφος, τον πήγε στον ΠΑΟΚ. Ο Τζον Τέρι της Βοσνίας. Ναι, πήγε στον Όφι, δανεικός, ναι. Έπαιξε. Πού να έπαιξε, παλικάρι μου? Ο άλλος, το Pitbull. Ο Χαρίσης, ποιον λες? Το Pitbull. Πέρσι δεν είχε έρθει ο Γάλλος εδώ, ο Μουλέν Ρου. Α, ο Μουλέν, το Πουλέν. Ναι. Το πήγε. Αυτός έμεινε φέτος, τι είναι αυτός? Δανεικός και αυτός πήγε. Αυτός, πού? Στην Αγκαρακουτσού. Αλήθεια, λες τώρα, κορδί. Αλήθεια. Αλήθεια, ναι, αυτό δεν ήξερα. Αυτός είναι συμπαθέστατος, δεν ξέρω γιατί. Επειδή είναι Pitbull. Αυτός είναι συμπαθέστατος. Τώρα το project είναι Vernblum. Αυτόν τώρα. Ερώτηση. Αυτός τώρα στην Ευρώπη μπορεί, δεν μπορεί να παίξει? Αν περάσει ο Πάκος ομίλους. Ναι, αλλά δεν δηλώθηκε. Ίσως γύρω πάλι. Όχι, τώρα δεν μπορεί. Σήμερα. Α, τώρα. Σήμερα όχι. Από την επόμενη. Νομίζω δεν δηλώθηκε στους, για αυτά τα δύο μάτς. Αυτό γιατί. Α, ωραία. Μετά μπορεί να παίξει. Χωρίς να είμαι σίγουρος όμως, πρέπει να το τσεκάρω. Ωραία. Μετά σήμερα δεν είναι σίγουρα στην αποστολή. Τώρα, αν ναι. Δηλώθηκε και έχει δικαίωμα συμμετοχή στο επόμενο μάτς, θα το τσεκάρω. Ναι. Γενικά έχει δικαίωμα συμμετοχή στην Ευρώπη. Βέβαια, φίλε. Αν περάσει στους ομίλους, θα παίξει. Ναι. Του We are Jonas, στους ομίλους του Europa League θα αγωνιστεί. Ναι. Αφιερωμένο στον Ζώνα, στον Βραζιλιάνο, ο οποίος δεν θα αγωνιστεί απόψε, είναι τραυματίας. Ποιος? Ο Ζώνας, ο Βραζιλιάνος. Γι' αυτό και βάλαμε το We are Jonas. Πού το θυμήθηκα αυτό, Water Boys. Λέω, ήταν κάτι για τον ΠΑΟΚ, το θυμάμαι όλο, τραγούδια, πάντα όλα τα θυμάμαι. Ωραία. Το βρήκες σε ποιοτικότατη εκδοχή, αγαπητή Αναστασία. Λοιπόν, είναι άρρωστοι και οι δύο. Ο ΠΑΟΚ κατέδεσε και τα λοιπά, μετέχουν 25 ποδοσφαιριστές, μισό λεπτό. Είναι άρρωστοι και οι δύο. Δήλωσε και τον Βέρμπλουμ, ορίστε. Για πού? Για Ευρώπη, γενικά. Είναι δηλωμένο στην... Όχι. Για Ευρώπη. Απόψε όχι, εντάξει. Όχι, πρόσεξε. Δεν τον δήλωσε. Αλλά επειδή σωστά γράφει εδώ ο συνάδελφος, διαβάζω το ρεπορτάζ από το SDNA, έχει δικαίωμα να κάνει δύο αλλαγές. Άρα αν θέλει, στο επόμενο παιχνίδι, στην Τούμπα δηλαδή, μπορεί να βγάλει τον Κίτσιου και να βάλει το... Όχι, ο Κίτσιου είναι δηλωμένος από το δίσκο. Μπορεί να βγάλει τον... Ποιο να βγάλω, ρε φίλε? Να βγάλω τον Ρέι. Τον Κίπερ. Ναι. Τέσσερις έχω δηλωμένους. Γλύκο, Πασχαλάκη, Σιαμπάνι, Ρέι. Μπορώ να βγάλω το Ρέι άμα θέλω και να βάλω αυτόν. Μπορώ να βγάλω. Ο Ακπόμ, ποιος είναι? Αυτό το διάβασα εγώ. Ο Ακπόμ είναι από τους μη που ήταν στις μισούς. Α, όχι, όχι, ο Ακπόμ είναι ο τέτοιος. Την Αγγλία που ήρθε. Ποιος είναι αυτό? Ο Μαυρούλης. Την Άρσεναλ. Αυτό, δανεικός. Όχι, τον πήρε κανονικά νομίζω. Αυτό είχε γίνει Ιούνιο. Αυτή, τι λες, τώρα έγινε. Α, τώρα στις διακοπές σου πάνω. Γι' αυτό το χάσα. Γιατί κάτι μου λέει. Πήρα την Arsenal παίχτη και το χάσε. Εθνικότητας. Νεοζηλανδός. Και κάπου στις διακοπές μου κάπου το πήρε το μάτι μου Ακπόμ και δεν. Ο άλλος τι μου είπε μέσα, ρε παιδιά. Ο Ακπόμ είναι τέτοιο. Παρουσιάζεται ως ο νέος. Τελειώνω, Μάρια. Έχω δύο μπουκές τυρόπιτα, λέει, τρώω και έρχομαι. Τι τυρό, αυτό πρέπει να φάγε το ταψί την τυρόπιτα όλη. Δεν υπάρχει περίπτωση. Γεια στο παιδί, ρε φίλε.
Νιγηριανός, δε φίλε. Θεσσαλονίκη. Είναι Άγγλος. Άγγλος. Με Νιγηριανή ρίζα. Ωραία, κλασικά, ναι, ωραία. Το τελευταίο έτος στη Θεσσαλονίκη έχει ξεκινήσει να πραγματοποιείται εσωτερική μετανάστευση των ιδιοκτητών των βορείων προαστίων της πόλης. Στο ιστορικό κέντρο και στην παραλιακή ζώνη. Μάλιστα. Τη λιδάρα φοράει τώρα, έχει πάρει δώρο. Ποιος? Αυτή, ναι. Η δημοσιογράφος. Ναι, δεν το είχε πριν τις διακοπές. Αποκλείεται το αγόρασε αυτή. Σε παραδέχομαι, ρε φίλη, είσαι σκύλος. Να το ήρθε, το που λένε μου αυτός. Ο Τσατσαρός θα τα φτιάξει. Τσατσαρός, άστο. Δεν υπάρχει. Θα φτιάξει Τσατσαρός. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, έχουν αρρωστήσει και δεν θα εμφανιστούν. Με έχουν αρρωστήσει. Οι αετοί της Μπενφίκα και οι δύο αετοί που έχει, οι οποίοι κάνουν τον γύρο του γηπέδου και προσγειώνονται στον αγωνιστικό χώρο δίπλα στο σήμα. Δύο είναι ή ένας? Δύο αετούς έχει πάντα σε ετοιμότητα. Και οι υπεύθυνοι τους νομίζω είναι 7 ή 8 άτομα. Που αυτό και ο ΠΑΟΚ δεν το έκανε, δεν γράφανε. Πήρε αετό, ναι. Εξασφάλισε, βγάζανε κάποιους που λέγανε ο γηπαετός. Πριν δύο χρόνια. Ναι, δεν το λέγανε εφημερίδες, πρωτοσέλιδα, ο αετός, αυτός είναι ο αετός που θα έχουμε. Μπράβο. Και δεν, ναι, δεν σαν έγινε το γήπεδο είναι και ο αετός. Δεν έγινε αυτό, δεν έγινε αυτό. Αλλά το γήπεδο, η Νέα Τούμπα, σταμάτησε τώρα. Θα γίνει, σιγά σιγά. Πότε, τότε. Τώρα πάει καλά η ομάδα. Α. Αυτά, όσοι συνήθως αναμοχλεύονται αυτές τις ιστορίες όταν δεν πάει καλά η ομάδα. Ναι. Τόσο μα τόσο απλά. Έγινε, φίλε. Τόσο μα τόσο απλά. Τα χρέη ήρθε ο Τσίπρας. Ναι. Λοιπόν, κανείς από τους δύο αετούς δεν θα εμφανιστεί σήμερα. Ναι. Ο ένας έχει χτυπήσει το ποδαράκι του. Ο άλλος είναι άρρωστος, ίσιονός άριστος, αμήνεστε περί ξέρω εγώ. Πατρίς. Καλό σημάδι αυτό για τον ΠΑΟΚ. Δεν θα εμφανιστούν σήμερα, δεν θα εμφανιστεί αετός της Μπενφίκα που πάντα εμφανίζεται πριν τους αγώνες της. Αυτό είναι ένα θέμα, φίλε. Για μένα αυτό είναι πολύ πολύ καλό σημάδι. Για την Μπενφίκα? Για τον ΠΑΟΚ. Τι λες, φίλε, θα ήσουν εσύ Μπενφίκα. Επί χρόνια προσγειώνεται αετός σε κάθε παιχνίδι σου και σήμερα δεν θα είναι και το θεωρείς καλό σημάδι. Πλάκα μου κάνεις, Τζαλτίδη. Μας τρελάνεις. Λοιπόν, πάρα πάρα πολύ καλό αυτό. Και αυτό δεν αν δεν το σχολιάζει. Αναπληρωματικούς αετούς. Δύο έχει. Μόνο. Δύο, αυτοί δύο είναι. Πώς να έχει, ρε φίλε, 30. Και από ό,τι διάβασα, ο ένας έχει χτυπήσει το ποδάρι του, ναι. Και ο άλλος είναι κάτι μόλυνση, δηλητηρίας, κάτι τέτοιο. Δάκτυλος. Δεν κάνω πλάκα. Λες ο Ιβάν να του έστειλε καμιά τροφή, ρε φίλε, περίεργη. Στον αετό. Να τρελαθούμε. Θα δούμε, ρε φίλε, τι θα γίνει. Πάντως είναι, το θεωρώ, πολύ 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 καλό σημάδι για τον ΠΑΟΚ αυτό. Ταπεινή μου γνώμη. Δηλαδή, εγώ αν ήμουν ΠΑΟΚ θα πετούσα από τη χαρά μου αν το μάθαινα αυτό. Κάτι δείχνει αυτό. Είναι ένα σημάδι αυτό. Ταπεινή μου γνώμη. Έτσι πιστεύω. 10 η ώρα το βράδυ θα μάθουμε περισσότερα αν θα είναι σημάδι προς τη μία ή προς την άλλη κατεύθυνση. Σε λίγο σε ετοιμότητα, Ιθάκη, σε 7 λεπτά, 8 λεπτά από τώρα. Μαρία. Ζωντανά με Ιθάκη. Μη με εκνευρίζεις. Θα μας πει πάλι ό,τι ψέματα λέει εδώ και τόσα χρόνια. Θα μας πει ότι βγαίνω από τα μνημόνια και 1η Ιανουαρίου θα πληρώνω διόδια για να πηγαίνω από το σπίτι μου στη μάνα μου. Γύρνα Χαριλάου. Εκεί που ανοίξει, εκεί που είναι το σπίτι σου, εκεί που η καρδιά σου που μιλάει. Μάρη, είναι εκνευριστικό ο κόσμος να πληρώνει λεφτά στο σπίτι του. Είναι εκνευριστικό που πληρώνει ενίκιο για το σπίτι του. Ναι, σε όλη την Ευρώπη έτσι γίνεται όμως. Ένφια παντού σε όλη την Ευρώπη υπάρχει. Έτσι λένε. Σε όλη την Ευρώπη, επειδή πήγα στην Ολλανδία, πάει, δεν νομίζω να υπάρχει γιατί ρώτησα. Και η Ολλανδία ρώτησα, κάτι πληρώνανε. Και ο συγχωρεμένος αδερφός μου και κάτι πληρώνανε. Ναι, εκεί ό,τι πληρώνουν όμως γίνεται πραγματικότητα. Έχουν τα πάντα. Το πας τώρα. Εδώ γίνεται τίποτα. Ναι, το πας αλλού. Τι το πάω αλλού. Στο... Διόδια. Διανύσαμε όλη την Ολλανδία. Όλη την Ολλανδία. Ναι. Πήγαμε από τη Γερμανία στην Ολλανδία. Από την Ολλανδία στο Βέλγιο. Αμβέρσα που έπαιξε ο Άρης. Ναι. Πήγαμε από τη Νότια Ολλανδία στη Βόρεια Ολλανδία που παίξαμε την Τεγκράφτσα. Ναι. Δεν πληρώσαμε ούτε ένα διόδιο. Ναι. Είχαν πληρώσει αυτή τη δεκαετία του 70 ήδη οι άνθρωποι. Δεν ακούγομαι. Γιατί? Εντάξει, οκ. Ωραία. Είχαν πληρώσει ήδη αυτή από δεκαετία του 70. Αυτό σου λέω. Ο άνθρωπος ο οποίος έλεγε μην πληρώνετε τα διόδια, το κίνημα δεν πληρώνω, μην τα δίνετε τα λεφτά, περάστε έτσι. Ναι. Είναι ο άνθρωπος που εγκαθιστά τώρα περισσότερα διόδια. Και τον υπερασπίζεις ακόμα εσύ. Σε αυτό έχεις ένα δίκιο. Σε αυτό έχεις ένα δίκιο. Μόνο σε αυτό έχω δίκιο. Αναρωτιέμαι. Είπε ο άνθρωπος που είπε θα σκίσω τα μνημόνια. Και έφερα άλλα δύο. Δεν αντέχω. Το βλέπω εδώ και περίπου 10 λεπτά. Αυτό το τιτλάκι, πιχάκι, πώς το λένε, Χρυσανθέ. Ναι. Ο Σπύρος Καρασούλος μας φτιάχνει το πιο εύκολο σπιτικό παστίτσιο. Ναι. Συγγνώμη, δηλαδή, ποιο είναι το εύκολο παστίτσιο?
Το σπιτικό. Και ποιο το δύσκολο? Το στο μαγαζί. Δηλαδή άλλο ναι, μπορεί να πάει η Αναστασία να αγοράσει έτοιμο το μαγαζί, ναι. Δηλαδή αλλιώς το εύκολο, τι, πώς το λουφάρεις το παστίτσιο? Αυτό δεν το κατάλαβα. Να βλέπεις τους παλιούς τοπιούς στο Μέγκα πάντως, που πλέον είναι 50 χρονών, να τους βλέπεις όταν ήταν 30. Ναι. Ήταν ωραίο και αυτό. Ναι. Κανονικά πρέπει να βάλουμε και τις εκπομπές στο Λίμπερο προδεκαετίας. Εσύ Αναστασία, με τρώει περιέργεια να πάω να δω πόσο τρώει ακόμη την τυρόπιτα ο άλλος δίπλα. Θα πάει στις 11. Όταν πήγα είχε τόση τυρόπιτα ακριβώς. Λέει Μάρι, τώρα αυτό δύο μπουκές κανονικά. Πες τη Μαρίλης να φωνάξει αυτόν που τρώγε την τυρόπιτα. Τον ξανθό, ξέρει, που είναι σαν εγκλεζάκος που είναι. Ο ξανθός, είναι γατόνι αυτός. Για να μάθει τώρα, έχουν έρθει μηνύματα, έχουμε πάρει feedback για αυτά που είπαμε τόση ώρα και δεν μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Στις 4, το αρχείο πήρα. Facebook δεν έχεις εσύ. Έχω, ναι. Για δες τίποτα, μας έχουν στείλει και πέρα δική σου αυτή. Α, στο Facebook, ναι. Η δική για δες λιγάκι. Δεν λες κάτι προκλητικό για τον Άρη για να βρίσουν. Δεν είναι προκλητικό, τίποτα, δεν είπα τίποτα. Γιατί, πες. Σήμερα η. Σου δώσω το Μουμίν, είδες. Δικαίωση. Δικαίωση. Χθες το πρωί σου είπα θα πάρεις το Μουμίν. Το απόγευμα τον πήρες. Καλά, ρε φίλε. Εντάξει, μύριζε ότι θα έρθει εδώ και 10-15 μέρες. Εντάξει, οκ, okay, ας πούμε. Δεν είναι θέμα. FM και νόμιμη ματάκι αποστολή στο 54-526. Συμφωνείς ναι ή όχι με το ότι ο ΠΑΟΚ απόψε πρέπει να νικήσει, δεύτερο μάτς δεν υπάρχει, πρέπει να νικήσει στον Ταλούς για να τιμήσει την ημερομηνία που σηματοδότησε την βασική αιτία ύπαρξής του την τελευταία 14ετία-15ετία, την 4η Ιουλίου του 2004, όταν ο σπουδαιότερος πρόεδρος στην ιστορία του σήκωσε στον ουρανό του Ταλούς με τον γκολ του Αριανού. Το Euro με τον γκολ του Αριανού Άγγελου Χαριστέα. Αλήθεια είναι αυτό. Έτσι. Δεν νομίζω να υπάρχει έστω μισός οπαδός του ΠΑΟΚ που να διαφωνεί με αυτό που λέμε. Έστω μισός. Γιατί αν δεν υπήρχε το Euro 2004, πολύ 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 δύσκολα θα είχε ο ΠΑΟΚ αυτήν την παραδεισένια, την ονειρική, την ιδανική οντότητα που έχει σήμερα. Αυτή την κατάσταση, αυτή την άβρα που τον συνοδεύει σήμερα. Θα ήτανε προφανώς στη μιζέρια, θα ήτανε στην ένδυα. Ένδυα σε κάθε τομέα. Και θυμάμαι ότι αυτό τότε το έλεγαν στο άλλο ραδιόφωνο που ήμουνα και ήταν τότε και ο Χρήστος εκεί πέρα, ο παδί του ΠΑΟΚ. Και τι βρυσίδι ακούγαν κάποιοι που λέγανε να πάμε στην γάμα εθνική για να καθαρίσουμε τα χρέη. Όπως ο Σταύρος ο διαιτητής, που έχει εξαφανιστεί ο άνθρωπος τώρα. Και ο παδός της Τότεναμ, που το έλεγε και το τι είχε ακούσει το σπίτι του, η οικογένειά του, ΠΑΟΚτσής άρρωστος, άρρωστος. Που προς τιμήν του δεν έκανε καριέρα διαιτητική, γιατί δήλωσε από την αρχή ότι εγώ είμαι ΠΑΟΚ. Και θα παίζω μόνο ΠΑΟΚ και είμαι ΠΑΟΚ. Εντάξει, Σταύρο, καλημέρα. Και στην οικογένειά σου και σε εσένα, και στα κορίτσια και στην σύζυγο και στη μητέρα και σε όλους. Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά. Τι ώρα πήγε, Χρήσανθε? 11. Ωραία. Εγώ σιγά σιγά εδώ πέρα πάμε στο breakάκι μας, έτσι. θα ανοίξουμε και γραμμές άμα τη επιστροφή μας, 2310-287-888. Break και επιστρέφουμε και με τις γραμμές ανοιχτές, 4η Ιουλίου του 2004. Αυτό υπερασπίζεται απόψε ο ΠΑΟΚ στον Ταλούς της Λισαβόνας. Επιστροφή στο στούντιο για την δόικα. Στην ουσία είναι δόικα με λάδια και με αλάτια. Άρτια αφιχθέντες από τις διακοπές. Δεν ξέρω, σήμερα βγήκαμε από τα μνημόνια. Θέλω 13 μέρες εργάσιμης ακόμη άδεια. Ζητάω στον αέρα από Τσαλτίδη άδεια 13 ακόμη μέρες. Πάρ' τις 5 για την τρόικα και άλλες 5 για τα μνημόνια. Δε φίλε, θέλω να τιμήσω, να γιορτάσω την έξοδό μας. Φεύγω, θέλω 13 μέρες άδεια. Πώς το λένε, εργάσιμες. Να σε δώσουμε. Σε λίγο βγαίνουν και τα μηνυματάκια σας. Καλημερίζουμε Αντώνη, The Master of Φόρασης, Δημητριάδης. Εδώ δες τι είχαμε. Εδώ δες τι είχαμε, ρε εσύ. Εδώ δες τι είχαμε, εδώ δες μηνύματα σήμερα, δες. Α, όχι, αυτά είναι του άλλου, ρε εσύ. Του Κωστή είναι το άλλο. Και εγώ λέω μπράβο, ρε φίλε, στείλαν σε εμάς για τον ΠΑΟΚ τόσα πολλά. Εντάξει, οκ. Okay. Για κάνετε μαγικά σου μάτια μου εδώ πέρα. Εδώ. Εδώ. Εμείς από ό,τι βλέπω έχουμε. Ναι. Χαμός γίνεται. Λοιπόν, τα μηνύματα είναι μπροστά μας, τώρα τα βλέπουμε, ναι. Σας ευχαριστούμε όλους εσάς που συμμετείχατε μέχρι τώρα και έχουμε ανοίξει και σας περιμένουμε. FM και ενώ μηνυματάκι, αποστολή στο 54526. Ο χορηγός τρελάθηκε.
Ο ΠΑΟΚ λέει παίζει απόψε. Δύο ζευγάρια γυαλιά ηλίου εισαγωγής από τα Opticon Express. Χωρίς quiz, τίποτα. Έτσι στα ίσα. Πληκτρολογείς FM, αφήνεις κενό. Γράφεις το όνομά σου και το επώνυμό σου. Δεν πετάνε, τζάμπα το έχει σήμερα. FM κενό, όνομα, επώνυμο. Δίπλα γράφεις γυαλιά και το αποστέλεις στο 54526. Δύο ζευγάρια γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express. Στις 12 ακριβώς θα γίνει η κλήρωση από Τσαλτίδο Ασλαμά. Από Ασλαμοτσαλτίδη θα γίνει η κλήρωση. Αναστασία έχουμε σήμερα, κάνει τα μαγικά της στα αντέξια την κονσόλα του Λίμπερου της καρδιάς σου. Γραμμές ανοιχτές 2310, 287 και 3 οκτάρια. Από κινητό 6945 τα υπόλοιπα ίδια. 287 και 3 οκτάρια. Λοιπόν, θα ήθελα να με βοηθήσουν η Αναστασία και ο Χρύσανθος στο πολύ απλό ερωτηματάκι, στην απορία την οποία έχω. Αναστασία, αν βγει η γραμμή, κατευθείαν πες μας. Μίλησε ο Γιώργος ο Κατσίκας στην Κωνσταντίνα την Θεοδόρου. Ο Κατσίκας ποιος είναι? Προφανώς νέα δημοσιογράφος, ο πρώην άσος του Ηρακλέους και του ΠΑΟ. Κατσίκας λοιπόν. Ναι. Μου είπε μία συγχωριανή του ότι το λέγανε Κατσίκα και το άλλαξε. Και μου έχει μείνει αυτό εμένα. Κατσίκα είχε παρατσούκλι. Άντε βρε Κατσίκα. Κατσικάς λέγεται. Εγώ άλλο έμαθα από συγχωριανή του κοπέλα. Τέλος πάντων, οκ, okay, ωραία, θα το δεχθώ, Κατσικάς. Μίλησε λοιπόν στην Κωνσταντίνα Θεοδόρου για λογαριασμό του sportview.gr. Μάλιστα. Και του κάνει μία ερώτηση να η κοπέλα. Στο sportview.gr, γιατί κάναμε τώρα. Τι? Εντάξει, γιατί εμείς λέμε τις πηγές μας. Πώς κράζουμε που δεν λένε πού μίλησε, ξέρω εγώ, ο προπονητής του. Ο Ντιγκινή χθες. Ο Ντιγκινή χθες. Το γράφουμε. Ναι, το γράψαμε εδώ. Ναι. Συμμορφωθήκανε, έχουν βάλει μυαλό. Είπανε ότι μίλησε στο Λίμπερο, στο Λαμπάουτ. Λίμπερο και στο Λαμπάουτ Άρισον Ερ. Στον Χρήστο Τσαλτίδη. Το Χρήστο Τσαλτίδη δεν το βάλαμε. Όχι, αυτό σου λέω, έτσι κορόιδο είναι. Λοιπόν, ρωτάει η καλή δημοσιογράφη. Στο Χρήστο Τσαλτίδη το βάλαμε ούτε εμείς. Αυτό πάλι. Συγγνώμη λίγο. Ποιον σύλλογο για τον οποίο έχεις παίξει θα χαρακτήριζες, ανοίγει εισαγωγικά, ομάδα της καρδιάς σου? Κλείνουν τα εισαγωγικά. Νομίζω ότι η ερώτηση είναι σαφέστατη. Ποιον σύλλογο για τον οποίο έχεις παίξει θα χαρακτήριζες ομάδα της καρδιάς σου? Ναι. Και απαντάει ο Γιώργος ο Κατσικάς. Ξεκίνησα από τις ακαδημίες του Ηρακλή, όπου έμεινα περίπου 12 πολύ ευχάριστα χρόνια. Όμως στη συνέχεια υπήρξαν κάποια οικονομικά προβλήματα και η ομάδα δεν κατάφερε να επιβιώσει τη Super League. Οπότε έπρεπε, όπως είναι φυσικό, να αναζητήσω τον επόμενο σταθμό της καριέρας μου. Και αυτό ήταν ο ΠΑΟ. Το ξεκίνημα εκεί ήταν επίσης δύσκολο, λόγω οικονομικών θεμάτων. Αλλά μετά την έλευση του κυρίου Σαββίδη, τα πράγματα οργανώθηκαν πολύ περισσότερο και πήραν άλλη τροπή. Τα τελευταία χρόνια της θητείας μου στον ΠΑΟΚ ήταν τα πιο επικοδομητικά όσον αφορά τις εμπειρίες που πήρα μέσα από τα παιχνίδια, αλλά ακόμα και τις κακοτυχίες και τις κακουχίες. Το πικ για εμένα ήταν η τελευταία χρονιά με τον κύριο Ζασιάδη και δεν θα την ξεχάσω ποτέ. Λοιπόν, αν κατάλαβε κάποιος, ποια είναι η ομάδα της καρδιάς του Γιώργου Κατσικά? Ο Ηράκλης. Εσύ έτσι κατάλαβες? Ναι. Έχω αλλά καμία. Επειδή έχει παίξει τον ΠΑΟΚ, ντρέπεται να το πει. Αυτό είναι. Εγώ... Γιατί αν ήταν ΠΑΟΚ, ναι, θα έλεγε είμαι ΠΑΟΚ. Ναι. Επειδή όμως είναι Ηράκλης, ναι, και παιδί που είναι 12 χρόνια στις ακαδημίες, δεν μπορεί να είναι άλλη ομάδα. Ναι. Δηλαδή, πού θα τον πάω εγώ το γιο μου, αν μπορώ να τον πάω σε μία από τις ομάδες αυτές? Δηλαδή, μένω Χαριλάο, ας πούμε. Όχι τώρα που είμαι Βαθυλάκο. Πού θα τον πάω? Κάτσε, στον Ηρακλή, στον Άρη, στον ΠΑΟΚ. Τον γιο σου που ήδη δηλώνει Άρης. Που είναι Αριανός. Στον Άρη. Ναι, που πάει στο γήπεδο και πού θα τον πάω? Στον Άρη. Υπάρχει περίπτωση να είναι Άρης και να τον πάω στον ΠΑΟΚ? Μόνο αν σου προσφέρουν κάτι πολύ, ξέρεις. Μόνο μετά από 1-2 χρόνια στον Άρη. Όχι για το δικό μου. Το δικό μου άστον δεν πάει. Ναι. Υπάρχουν όμως παιδιά που ξεκινάνε από την ομάδα της καρδιάς του πάντα. Πού θα πάει το παιδάκι, θα πει? 6 χρόνων, 7. Ναι. Πού θα πει?
Μπαμπά, θέλω να πάω στον Άρη. Μπαμπά, θέλω να πάω στον ΠΑΟΚ. Μπαμπά, θέλω να πάω στον Ηρακλή. Προφανώς. Για να παίξω στο ξεκίνημα. Ναι, 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 τώρα, αν μετά από δύο χρόνια, τρία, δεν είναι οι συνθήκες κατάλληλες, μπορεί να φύγει να πάει σε κάποια άλλη ομάδα. Ναι. Το έχω δει, το ξέρω. Ξέρω Φόλα Αριανό. Ναι. Ο ένας ο γιος παίζει στον Άρη ποδόσφαιρο και ο άλλος παίζει στον ΠΑΟΚ μπάσκετ. Ναι. Άμα σε πιάσω τη μαμά και τον μπαμπά, σας κάνω. Δεν στον φίλο μου. Ναι. Γι' αυτό το λέω. Ναι. Ξεκίνησαν όμως και οι δύο από τον Άρη. Γιατί είναι αριανάκια τα παιδιά. Ναι. Άρα, αφού πας στον Ηρακλή σε 12 χρόνια, δεν μπορεί παρά να είσαι Ηρακλής. Ναι. Εγώ και το να πάντως... μην ήσουν Ηρακλής, ναι, όταν 6 χρονών φοράς τη φανέλα και τη βγάζεις 18, ναι, είσαι Ηρακλής. Έχεις γίνει Ηρακλής. Άρα, εγώ λέω ναι, ότι είναι Ηρακλής και επειδή δεν ήθελε να χαλάσει τα τέτοια του με τον ΠΑΟΚ, ναι, δεν το λέει. Έτσι αντί. Εγώ κατάλαβα, δεν κατάλαβα τίποτα. Καμιά από τις δύο. Δεν κατάλαβα. Ειλικρινά. Βέβαια τώρα εδώ πέρα καλά το πάει. Στη σκέψη καλά το αναλύει ο Χρυσάνθος. Ναι. Ότι έτσι. Γιατί εγώ διαφορετικά δεν κατάλαβα. Ενώ η ερώτηση είναι ξεκάθαρη που του κάνει δημοσιογράφος. Ξεκάθαρη. Και η απάντηση είναι ξεκάθαρη. Τσιπρέικη. Αλλά με έμεσο τρόπο. Αλλά τσιπρέικη. Δεν δείχνει κανένα σκάνδαλο. Δεν δείχνει κανένα τον Τσίπρα. Δεν είναι ακόμη. Α. Τώρα σε λίγο. Να το έχει, έχουν κάνει ήδη συνδέσεις με Ιθάκη. Είναι η καρδιά της, η καρδιά της Ελλάδας χτυπάει σήμερα στην Ιθάκη. Βάζω ΕΡΤ. Σε λίγο όλα τα κανάλια θα συνδεθούν με το νησί των Επτανήσων. Για να ακούσουμε άλλο ένα. Για το επίσημο διάγγελμα του. Άλλο ένα fake τέτοιο. Fake news. Για την πρώτη μας μέρα εκτός μνημονίων. Πρώτη μέρα εκτός μνημονίων. Δεν τρέπεται. Ορίστε. Δεν τρέπεται που τα λέει. Θα μου πεις εδώ δεν τράπηκε που είπε θα τα σκίσουμε το άλλο βράδυ. Εδώ δεν τράπηκε που έκανε το όχι ναι. Θα τραπεί για αυτά. Εδώ δεν τράπηκε κανένας και δεν έχουμε μία παρέτηση. Πέθαναν 96 άνθρωποι. Έχουμε μία λάθος. Ναι. Είμαι άδικος. Ο Τόσκας παρετήθηκε. Με, ο μόνος που... με καθυστέρηση 25 μέρες. Ό,τι και να έκανε 28, είχε τουλάχιστον την τσίπα να παρετηθεί. Ναι. Ναι. Αλλά δεν φταίνε. Δεν φταίει το κράτος. Να ξέρεις, δεν φταίει. Το κράτος φταίει μόνο όταν είναι, όταν είσαι αντιπολίτευση. Και το λέω και για τους άλλους. Και για, για την τωρινή αντιπολίτευση. Πάντα το κράτος φταίει όταν είναι αντιπολίτευση. Το γεγονός ότι υπήρξατε κράτος και ο ένας και ο άλλος για τετραετίες, οχταετίες, δεκαετίες κτλ. Δεν επηρεάζει. Φταίει το κράτος που είναι σήμερα. Είναι σαν το ποδόσφαιρο, ξέρεις αυτό. Φταίει η σημερινή διοίκηση. Αν τα προηγούμενα 10 χρόνια η προηγούμενη διοίκηση είχε χρεώσει με 100 εκατομμύρια, δεν μας νοιάζει εσύ. Φταίς που είσαι τώρα. Εντάξει. Τώρα που είχαμε αυτή την κόλαση στο μάτι, τώρα τα προσέχω αυτά πολύ καλύτερα. Προχθές ήμουνα στην Καβάλα. Πρέπει να πάθεις για να μάθεις όμως. Ναι, για πολλωστή φορά είδα το εξής. Περάσαμε 2-3 φορές, πέρασα εκεί από το παλιό. Παρατήρησα κάτι. Το οποίο θα μου πει τώρα το παρατήρησες εσύ, είχες πάει και άλλες φορές. Ναι, τώρα ειδικά μετά από αυτό που έγινε στο μάτι, τώρα δίνω μεγάλη σημασία σε αυτό. Για να κατεβείς στην παραλία, δηλαδή φτάνεις στο παλιό και θες να πας για μπάνιο, θα βγεις κάτω στη θάλασσα. Είναι σημεία στα οποία πρέπει να περπατήσεις 100-120 μέτρα. Δεν υπάρχει κενό για να βγεις στην παραλία. Είναι τα σπίτια, οι αυλές, όσων έχουν χτίσει, το ένα κολλητά με το άλλο. Λέω, χτυπάω ξύλο και εκεί και σε εκατοντάδες μέρη σε όλη την Ελλάδα, γιατί είναι γεμάτη τέτοια η Ελλάδα. Και με αφορμή αυτό, πήγαινε στο μάτι και στην Κινέτα και πού αλλού έγινε, είδα Μαρέ, πόσα και πόσα μηνύματα. Λέγαμε πριν για την Ολλανδία. Ναι. Το γεγονό είναι απίστευτο αυτό που έγινε, μια που δεν ήμασταν εδώ εκείνες τις μέρες. Ναι. Άκουγα τους υπουργούς, τον Καμένο, όλους αυτούς να μιλάνε και να αναφέρονται, καλά αυτό τον Πολάκη ο οποίος. Δεν είχε ίχνος ντροπής πάνω του, αλλά τέλος πάντων. Mm. Και να λένε ότι όλα έγιναν επειδή υπάρχουν τα αυθαίρετα. Και αν θέλεις να συμφωνήσω με μια έτσι ανοίγοντας το βλέμμα μου. Καλά, το ότι α, έγινε, το α είναι από ότι εκεί, έγινε, εντάξει, αυτό λέμε. Συγγνώμη, ποιος είναι υπεύθυνος για να μην υπάρχουν αυτά τα αυθαίρετα. Δεν υπάρχουν κρατικές υπηρεσίες που ελέγχουν αυτές τις καταστάσεις. Ναι, αναφέρθηκαν στα χρόνια που γίνανε προφανώς. Μα βγάλαν νόμο οι ίδιοι που τα νομιμοποίησαν όλα. Ναι, και αν μπορείς, γκρέμισε τα λεφτά. Γιατί τους ένοιαζε να πάρουν τα λεφτά. Και αυτούς και τους προηγούμενους. Ναι. Ναι. Δηλαδή έπρεπε να πεθάνουν άνθρωποι για να βγει νόμος που... για τα αυθαίρετα και για αυτά. Αλλά
από ό,τι ξέρω, βγήκε νόμος και από αυτή την κυβέρνηση και από την προηγούμενη για την νομιμοποίηση. Δεν τους ένοιαζε αν είναι αυθαίρετο. Τους ένοιαζε να πάρουν 7 χιλιάρικα, πόσο ήτανε, 8, 10, 12, για να γίνουν νόμιμα. Αυτά τώρα που να θες να πάμε εδώ στη Χαλκιδική. Πού να γκρεμίσουμε. Βλέπεις τι γίνεται. Άμα λες για αυτό που γίνεται ανάμεσα στο Πευκοχώρι και, στη Χανιώτη. Χανιώτη, ναι. Και στη Χανιώτη, γιατί είμαι εκεί, το ξέρω. Ναι, ναι. Στην παραλία που φωνάζουνε. Που φωνάζουν τώρα για την καταπάτη, που δασικές εκτάσεις πάνε να γίνουν για ξενοδοχεία κτλ. Αλλά επειδή υπάρχει Ιβάν στη μέση, άμα πεις κάτι, θες να πολεμήσεις τον Ιβάν! Έχουν εκείνο όλα καλά. Μπορούν να γίνουν ξενοδοχειακές μονάδες εκεί, μπορούν να γίνουν εξοχικά εκεί. Δεν υπάρχει κανόνα. Πριν τρία χρόνια δεν έχει υπήρξε φωτιά στη Χαλκιδική. Βέβαια. Και τι έγινε λοιπόν. Ναι, ναι. Τίποτα. Δεν υπάρχει τσίπα από κανέναν. Δεν υπάρχει τσίπα από κανέναν. Τη μέρα που γινόταν ο κακός χαμός, πανηγύριζαν στο μαξί μου και κάνανε συνέντευξη τύπου. Και πριν από 20 μέρες πάλι πανηγύρι, που έλεγε ο ένας τον άλλον, θα συνεχίσουμε και θα πάμε μαζί, που έλεγε όπως τον λένε, ο Τσίπρας τον Καμένο. Ο Καμένος ανέβαινε πάνω, που έβαλε τη γραβάτα εκείνη τη μέρα. Ναι, με τη γραβάτα, ναι. Ναι. Τι ψάχνεις να βρεις, εγώ σταματήσω να ασχολούμαι. Πώς θα γίνει αυτό με αυτά που ήδη υπάρχουν ήδη εδώ και αιώνες, έτσι. Εγώ τώρα όμως πάλι σου λέω που το παρατήρησα από κοντά. Είδα παιδιά παρέα να ψάχνουν να βρουν τον δρόμο στην παραλία και τους παρατήρησα 100 μέτρα δεν τα παιδιά πηγαίνουν. Στην Ολλανδία μας έκανε το τραπέζι, όλη την ομάδα και τα λοιπά, δεν ξέρω αν το είδες. Έκανε ένας Έλληνας εκεί στην Ολλανδία και ένα απόγευμα που είχε ρεπό η ομάδα, ο Γιάννης ο Παπαδόπουλος, θα το πούμε τον άνθρωπο, που μένει στην Μπρέντα. Έχει και ένα πολύ ωραίο εστιατόριο, Ρόδος λέγεται μάλιστα. Και ο άνθρωπος έκανε το τραπέζι στον Άρη, επειδή ήταν εκεί στην περιοχή ο Άρης. Ναι. Και κάλεσε και εμάς και τους δημοσιογράφους. Δεν είναι Αριανός. Ή ως Έλληνας. Δεν είναι Αριανός. Ως Έλληνας. Από το διδημότυχο είναι ο άνθρωπος. Μένει πάρα πολλά χρόνια εκεί. Μεταξύ, έχει ιδιαίτερη αξία αυτό. Γι' αυτό ναι, το εστιατόριο του είναι γεμάτο με φωτογραφίες. Με τον Γκούμαν είναι κολλητός. Είχε τον Αναστασίου, κάποια φάση ανακάλυψα τον Λουμπούτη σε μια φωτογραφία. Παίρνανε από εκεί πέρα, γιατί έπαιζε νομίζω στη Τβέντε που έπαιζε ο Λουμπούτη, κάτι εκεί στην Ολλανδία. Ναι, ήταν τέλος πάντων, ο άνθρωπος λοιπόν το ίδιο είχε κάνει και με τον Παναθηναϊκό πριν από λίγες μέρες, παρόλο που ήταν Ολυμπιακός νομίζω. Μπράβο, ωραίος, μπράβο. Απλά επειδή είδε ελληνική ομάδα στην περιοχή και Έλληνες, μας κάλεσε εκεί πέρα και μας έκανε τραπέζι. Και μιλήσαμε λίγο με τον άνθρωπο για τη ζωή εκεί, για την παρουσία κτλ. Τους μισθούς, τα τέτοια. Οκ, το ξέρουμε ότι. Το βιωτικό επίπεδο της Ολλανδίας είναι τεράστιο, τεράστια διαφορά. Αυτά είναι δεδομένα, οκ. Okay. Και τις υποδομές και τα λοιπά. Και μας λέει, του είπαμε για τους δρόμους, ρε παιδί μου. Οι δρόμοι τους είναι απίστευτοι. Και μέσα στις πόλεις και τα λοιπά, παντού υπάρχουν και ποδηλατόδρομοι. Ναι, κατά το είδα, έχω πάει πόσες φορές, ναι, Ολλανδία. Είναι απίστευτη η Ολλανδία από αυτή την άποψη. Ναι, και μας λέει, ξέρετε γιατί. Γιατί. Εγώ λέει, άνοιξα μαγαζί. Μέσα στις απαραίτητες προϋποθέσεις. Ήταν να αγοράσω θέσεις πάρκινγκ. Μα λέμε εδώ είναι πεζόδρομος, δεν έχεις. Το μαγαζί είναι σε πεζόδρομο, δεν έχει. Δεν έχει σημασία, λέει. Υπάρχει νόμος που σου λέει το μαγαζί είναι 100 τετραγωνικά. Πρέπει να έχεις, να αγοράσεις 5 θέσεις πάρκινγκ. Οι οποίες 5 θέσεις πάρκινγκ είναι στο πάρκινγκ στα 200 μέτρα. Έτσι. Πόσο κάνουν οι 5 να τις αγοράσεις. Θα κάνεις μαγαζί. Θα ξέρεις ότι στο budget σου θα βάλεις και 40 χιλιάρικα, θα πληρώσεις 40 χιλιάρικα, τα οποία 40 χιλιάρικα πάνε σε ένα ταμείο λέει, που λέγεται με ένα συγκεκριμένο τρόπο και φτιάχνουνε πάρκινγκ, δρόμους, τα πάντα σε σχέση με μεταφορές, συγκοινωνίες κτλ. Δεν πληρώνεις αυτά τα λεφτά, δεν ανοίγει το μαγαζί. Έτσι, ναι, έτσι, απλά πράγματα. Έτσι. Και εδώ μπορεί να κάνεις 583 διαφορετικά χαρτιά, ανούσια, χωρίς καμία. Δεν είχε να δώσει κανένα κατοσταρικάκι εδώ. Δεν πάρει την υπογράφου, λένε, φίλε. Αυτές είναι οι διαφορές. Τέλος πάντων. Η Μαντώ πάει η βόλτα στο αυγουστιάτικο κουκάκι. Μάλιστα. Έχουμε ειδοποίηση από Αντώνη Δημητριάδη ότι φυσικά εννοείται, υπενθύμηση είναι αυτό, πάντα ισχύει, ότι δεν υπάρχουν χαμένοι. Όσοι δεν, αυτοί που συμμετέχουν διαγωνισμό, αλλά δεν κερδίσουν γυαλιά ηλίου, πολύ απλά παίρνουν καβατζόν δωρεάν αξίας 50 ευρώ. Το ξεχάσαμε. Το είπα εσύ νομίζω. Το είπαμε νομίζω. Μια φορά. Ναι. Σήμερα είναι η εβδομάδα αυτή, ξέρεις, είναι η χειρότερη. Γιατί ενώ γυρίζουν όλοι,
ναι. αυτή τη βδομάδα, ή ναι. περισσότερη τέλος πάντων, ναι. είναι η βδομάδα, το έπαθα και εγώ χθες, ναι. που προσπαθείς να κάνεις δουλειές, δεν κάνεις τίποτα άλλο. Ενέρευε. Προσπαθείς να καλύψεις το χαμένο έδαφος. Μπράβο. 23-10-287-888. Οι γραμμές ανοιχτές για να ακουστούν οι φωνούλες σας στον αέρα της πόλης και όχι μόνο. Έτσι. Δύο ζευγάρια γυαλιά ηλίου Opticon Express. Δεν υπάρχει χαμένος, γιατί είπα πολύ απλά οι χαμένοι εισαγωγικά καβατζώνουν δωροπιταγή αξίας 50 ευρώ, την οποία μπορεί να ξαναγυρώσουν σε ένα από τα τρία Opticon Express στην πόλη, δυτικά New Ευκάρπια, στο κέντρο 26 Οκτωβρίου 28 και Downtown Παύλου Μελά 11 κατά τη Μισκή ή σε κάποιο από τα δύο Πόρτο Καράς, αν κινείστε προς την Χαλκιδική και το δεύτερο ποδάρι της. Πού είναι αυτοί να πούνε που παίρνω δανεικούς από τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ, που δεν παίρνω δανεικούς από τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ, και έβγαλε και ανακοίνωση ο Άρης ότι δεν θα πάρω δανεικό από καμιά ελληνική ομάδα, που, ναι. που τρεις μήνες μας πρίξανε τα ούμπαλα. Με το Σιώπη τι κάνεις τελικά? Πού βρίσκεται το θέμα? Βρίσκεται στο 20-80 να μην έρθει. 80% να μην έρθει, ναι. και 20 να έρθει. Και με τον άλλον και για έναν άλλον, ναι. Ο Σιώπης και... Δεν με απασχολεί ιδιαίτερα. Τίποτα. Αυτή θα φτάσουμε 31 Αυγούστου και εκεί θα κρυθεί. Ναι. Αν στις 31 Αυγούστου ο Ολυμπιακός θέλει να ξεφορτωθεί το συμβόλαιό του ή όχι. Ναι. Εκεί είναι η ουσία. Γραμμή, γραμμή, νάτος. Καλημέρα, καλημέρα, Κροατής. Ναι, πελάτης, καλημέρα. Έλα, κορίτσι, έλα, καλημέρα, Ζιζού, οπαδός του Απόλλωνος Καλαμαριάς. Ένα λεπτό δικό σου ολόκληρο. I love you. Ρε εσύ, λοιπόν, με 7 παίκτες έχεις μείνει, τι γίνεται ρε? Δεν πειράζει ρε. Καλά, τι διέλυσες στην ομάδα ρε φίλε? Τι γίνεται με τον Καλαϊτζίδη ρε φίλε? Τον υμνούσες πέρσι ρε φίλε? Όλο τον κόσμο, εγώ δεν θέλω να χάσει ούτε δραχμή. Νάμωσε με λίγο, δεν ακούω. Και εγώ δεν ακούω, ναι. Εγώ, Ζιζού, μίλα λίγο πιο δυνατά, δεν ξέρω πού να μιλάς. Δυνάμωσε μας κιόλας. Εγώ άνθρωπος δεν θέλω να χάσει ούτε δραχμούλα. Τι δραχμούλα να χάσει ρε φίλε, εδώ διαλύει το Απόλλωνας. Εσένα δεν σε νοιάζει ο Απόλλωνας, σε νοιάζει τώρα, τι είπες τώρα μωρέ. Αν δεν ο χρηματοδότης από τη στιγμή που λέμε ότι είναι ο αδερφός του και δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει, να αφήσει την ομάδα να την αναλάβει. Γιατί την έδωσε τον Παλτίδη? Δεν ξέρω τώρα το σκεπτικό του, δεν μπορεί να είναι. Τι ρε φίλε. Κακός βέβαια δεν την έδωσε. Πολύ κακός. Αν την έδινες εκεί σε Παλτίδη, τα μέσα και τα έξω τα έχει και ο Φώτης και ο Μπαμπάς. Γιατί δεν τον έδωσες? Αγαπάνε τον Απόλλωνα. Ανακοίνωσε Μυροφορίδη. Στον έφαγε τώρα ο Ηρακλής. Θα ήσουν ήδη στην άνοδο με Μυροφορίδη. Ήδη στην Αλφα Εθνική θα ήσουν με Μύρο. Θα την ξαναπά. Την ομάδα θα την πάρει ο κύριος Βαλτιδής. Πού? Στη Γάμα Εθνική. Δεν πάει να είναι και τέταρτο τοπικό. Θα πάμε Αλφα Εθνική με τον Βαλτιδή. Ναι ρε φίλε. Γιατί όμως δεν γίνεται τίποτα. Δεν βλέπω λίγο κριτική κάτι αυτό. Άμα ήταν στον Άρη αυτά ή στον Μπακ θα γινόταν χαμός. Υπομονή. Τι υπομονή ρε, 7 παίκτες έχεις. Εμείς δεν είμαστε τόσο τραμπούκι. Τι να κάνουμε. Γιατί το λες τραμπουκισμό? Κριτική είπα εγώ. Ναι, κριτική δεν είπα να τον δίνετε. Κριτική είπα. Προς Θεού, μακριά από μας και οι τραμπουκισμοί και όλα αυτά. Αλλά βλέπω έτσι μια ηρεμία πολύ. Ζιζού, έχω ανατριχιάσει. Έχει φτάσει ο Τσίπρας στην Ιθάκη, έχει μπει στο Δημαρχείο. Τον περιμένει. Χιλιάδες κόσμο τον υποδέχτηκε. Ο μνηστήρας της Ελλάδος, ο μνηστήρας της Ελλάδος, σημαδιακά βρίσκεται στην Ιθάκη. Την Πινελόπη όμως δεν θα την πάρεις, φίλε. Ω παιδιά, αυτό το ανέσυρε ήταν μια επίδειξη γνώσεων ελληνικής μυθολογίας. Από τον δεν είμαστε τυφλοί σαν τον Όμηρο. Ακούτε? Νομίζω εκστασιασμένη σε παρακολουθεί η Αναστασία. Ναι, ναι, Ζιζού μου. Άκου λίγο τώρα. Δούριε είπε. Καλό. Αρχές Δεκεμβρίου θα είμαι στο Manchester Arsenal, να ξέρεις. United Arsenal. Μετά κάνε τα εισιτήρια όλα δώρο η κόρη μου. Θέλω να μου φέρεις το πρόγραμμα. Μου κάνε τα εισιτήρια δώρο η κόρη μου. Είναι ο μοναδικός μπαμπάς που τα κάνει η κόρη. Εντάξει, θέλω το official match program. Η μικρή με έκανε δώρο τα εισιτήρια. Με συγκινείς. Σιγά μη δώσει 6 ευρώ για να πάρει το match program. 6-7 ευρώ βγαίνει. Δεν πάει να έχει και 20 ευρώ. Τα λεφτά θα σου τα δώσω. Τα λεφτά θα σου τα δώσω. Όπως ο Τσαλτίνης στη Μαριλίζα τον καφέ. Ναι, δεν τα... Ό,τι γουστάρεις, αδερφέ. Όχι, δεν το ξέρω, ναι. Με το γελαδοκούρεμα, κατάλαβες, ναι. Ναι. Άντε. Ναι. I love you και τα λέμε. Σε λατρεύω, Ζιζού, καλημέρα. Καλημέρα. Επόμενη γραμμή. Δεν υπάρχει γραμμή. Γραμμές ανοιχτές, 23-10. Προλαβαίνουμε μία ακόμη γραμμή πριν το διάλειμμα. 23-10-287-888.
Τώρα συνειδητοποιώ ότι ο Χαράλαμπος, ο Παυλίδης του Άρεος, έχει πάρει συμμετέχει και στην εκπομπή Splash του Epsilon TV. Το βλέπω τώρα κάτω, σε παραθυράκι. Καμία σχέση. Ο Ζαμπρότα. Είναι πολύ πιο ωραίο. Ο Παυλίδης είναι ίδιος. Ο Μπάμπης είναι πιο ωραίο παιδί. Ίδιος ο Ζαμπρότα. Η Εθνική Ιταλίας και Γιουβέντους και Μπαρσελόνα. Ούτε η ΕΡΤ δεν δείχνει τον Τσίπρα. Το έχει βάλει, ξέρεις πού. Το έχει βάλει στο τέτοιο ρεσί. Δεν το έχει βάλει. Το δείχνει σε όλο τον κόσμο. Στο 2 νομίζω το έβαλε. Το 1 το δείχνει. Ή το 2. Εδώ. ΕΡΤ. Όχι στο 2. Το βάλει στο κανάλι. Εντάξει. Καλά, μίλασε. Ναι, μίλα, χλάδια, ναι. Ωχ, ρε παιδιά. Αυτά. Και είπαμε την ερώτηση, έτσι. Τι φωνή έχεις εσύ που μας ακούς για το αποψινό Μπενφίκα ΠΑΟΚ? Όχι, τι επιθυμία. Όχι, τι επιθυμία. Δεν ήταν λίγο ξενέρωτα αυτά τα μάτς που ήταν έτσι μέσα στο καλοκαίρι, στην καρδιά του καλοκαιριού? Αυτά τα μάτς που έπαιξε ο ΠΑΟΚ τώρα, άμα ήταν Οκτώβριο, θα γινόταν χαμός. Καλά, ρε, το λογικό είναι. Αλλά πώς θα γίνει, εντάξει, οκ. Okay. Τι. Πώς θα γίνει, εντάξει. Παίξει Οκτώβριο. Δηλαδή, εγώ το Σπαρτάκ ΠΑΟΚ το βλέπα στην παραλία. Στην παραλία κανονικά. Α, εγώ σε μαγαζί μέσα. Κανονικά κλεισμένος με φωνή τέρμα, κανονικά ίσκα. Και σου είπαμε τέρμα. Τι. Σου είπα τι μου καθίσανε. Δυο κερατσινιώτες, γέννημα θρέμα. Όπως το είπες, κερατάδες. Και ΠΑΟΚ, κερατσινιώτες, όχι. Ο ένας ταξιτζής. Του λέω πώς κόλλησε ρε φίλε σε ένα, λέω ΠΑΟΚ. Σαν τις παραμαγούλες τα παιδιά. Πάνε στο διάλειμμα. Μαγκιά. Μην πιάσουμε παραμαγούλες. Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα, έτσι, όχι εδώ έξω στη γραμματεία, θα πάμε στο διάλειμμα. Άμα την επιστροφή μας, ανοιχτές οι γραμμούλες. Επαναλαμβάνουμε, κανείς από τους δύο αετούς της Μπενφίκα δεν θα πετάξουν απόψε το βράδυ. Ο ένας είναι τραυματισμένος στο ποδάρι του και ο άλλος έχει πάθει κάποια δηλητηρίαση. Καλός ιονός για τον δικέφαλο του Βορρά. Θα του δέσω το ποδάρι και θα βγάλει το φτερό. Και θα βγάλει το φτερό. Break. Τι μπορεί να έχει πει ο Ασλαμής μετά από τη φράση «Ξαπλώνεις ανάσκελα και περιμένεις να»? Τρεις τελίτσες. Θέλουμε να μας πείτε τι μπορεί να είπε μετά. Ωραία. «Ξαπλώνεις ανάσκελα και περιμένεις να». Το είπα τώρα στο διάλειμμα εδώ. Ωραίο θεματάκι. Μπράβο. Ωραία το κωδικοποίησε ο Χρυσανθός. FM και ενώ αποστολή στο 54526. Αυτή εδώ είναι η κατάρα μας, αυτή εδώ, η Βίκη. Ναι, αυτή είναι. Αυτή η Βίκη είναι η κατάρα μας, να ξέρεις. Αυτή φταίει. Το τελευταίο μήνυμα αυτή. Αυτή φταίει, ε. Αυτό να φύγει. Μάρκαρε το λίγο, κάνε το μπλε αυτό, μάρκαρε το, μάρκαρε το. Θα πατήσουμε πως ένα πρώτο δύο. Τι θα το κάνεις, πρέπει να βγάλεις το automatic για να το πατήσεις. Εγώ ας τα λέω. Να το. Δύο ζευγαράκια γυαλιά ηλίου εισαγωγής από τα Opticon Express. Το καλοκαίρι είναι εδώ και συνεχίζεται δρυμύτατο. Το Σεπτέμβριο λέει θα έχει τρελό καιρό. Το λέω και για την Αναστασία. Χθες έριξε μια μπόρα φίλε στο βαθύλακο. Ναι. Ο πρωθυπουργός γελάει, ρε. Τι ωραία! Άτε, τι ωραία περνάμε, φίλε. Ωραία, τι ωραία εδώ στην Ιθάκη που ήρθαμε. Να κάνουμε κάποια βουτιά. Ναι, βρίσκεται στο Δημαρχείο της Ιθάκης, δεν είναι έξω, έτσι, ο πρωθυπουργός. Η δίπλα ποια είναι αυτή με το πουά? Μήπως είναι εκεί του ΣΥΡΙΖΑ, κάτι, ξέρω και εδώ. Νομίζω. ΣΥΡΙΖΑ, φαίνεται. Φαντάζομαι. Έλα, Αλέξη, τι θα βάλει σήμερα? Ναι, αυτή άσπρο που κάμισο. Θα βάλω και εγώ άσπρο. Θα βάλω και εγώ άσπρο που κάμισο. Αλέξη, χωρίς γραβάτα, ε, ναι, δήμαρχε. Εντάξει, και εγώ χωρίς γραβάτα θα είμαι. Σαν τον Κεϊρός είναι ο άλλος δίπλα. Είναι ο δήμαρχος, γιατί είναι. Ωραίο σαν τον που κάμισο φοράει όμως. Κλασικό λευκό. Με σηκωμένα τα μανίκια, πολύ ωραίος. Μαύρο ρολόι που παίζουμε παιδικό. Δεν το βλέπω. Εντάξει, ο δήμαρχος είναι σκυθροπός και τα λοιπά, ο άλλος γελάει. Ορίστε, ας διαβάσει ο Τσαλτίδης τι λέει ο ΙΗ 402 ως συμπλήρωμα στη φράση «Ξαπλώνω ανάσκελα και περιμένω να...» Περάσει η Μαρία Κορινθίου από πάνω σου. Μάρκαρε το. Καλημέρα 402, να είσαι καλά. Καλά που έκανα το σχόλιο για να έρθει, ναι, στο μήνυμα. Έφυγε κατάρα. Όχι, δεν είπα αυτό. Καταρχήν δεν θέλουμε να περάσει, θέλουμε να μείνει. Ναι, είπες και κάποια η οποία δεν μου αρέσει βασικά. Κοπελάρα είναι, γυναικάρα. Και έπαιξε πολύ καλά, ναι, την είδα τώρα φέτος, ναι, που δίναμε προσκλήσεις εδώ πέρα. Ναι, ναι, ναι. Αλλά ως νέα Μάρθα Καραγιάννη, ναι, ναι, δεν συγκρίνω προς Θεού, έτσι. Αλλά ήταν πολύ καλή στο ρόλο της, στο Γοργόνες και Μάγκες, στο θέατρο Δάσους. Ναι, φίλε, η Κορινθία έπαιξε εκείνο το τέτοιο με το Σόμερ και το. Πώς το λένε, και το Σισοβίτη. Και την άλλη την Κοκκινομάλα. Και η Κοκκινομάλα πήγαινε μετά και παράτησε την. Και έγινε καλόγρια. Αφού έκανε ό,τι έκανε με τη Μαρία Κορινθίου.
Τι μου λες τώρα. Εκείνη η κοπέλα που είναι στο μοναστήρι κλεισμένη, ναι, η ηθοποιός, ναι. Ναι, πώς ήταν εκείνη η κοπέλα, ρε, εσύ. Κούκλα. Ναι. Οι γραμμές ανοιχτές, έτσι, 23, 10, 27 και 3 οκτάρια. Συμφωνείς ή διαφωνείς. Η ΕΡΤ πάντως φίλε δεν έχει το Τζίπρα. Ούτε η ΕΡΤ 2. Για βάλε ΕΡΤ 2 τώρα. Ο Σκάι έχει. Η ΕΡΤ 2. Ούτε η ΕΡΤ 2. Μου κάνει εντύπωση. Σοβαρά το έκανα πλάκα. Σοβαρά. Συμφωνείς ή διαφωνείς στο σχόλιο που κάναμε ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει απόψε. Τον Αθηνόδωρο Προύσαλη έχει η ΕΡΤ 2. Οφείλει να νικήσει για να τιμήσει την ημερομηνία που σηματοδότησε την βασική αιτία ύπαρξής του και πορείας σε ποδοσφαιρικά μεγαλεία, δηλαδή την 4η Ιούλη του 2004, στον Ταλούζ, βέβαια, έτσι. Στον Ταλούζ αγωνίζεται απόψε ο ΠΑΟΚ και πρέπει να τιμήσει αυτή την ημερομηνία. Αν δεν υπήρχε το γύρο του 2004, πολύ πολύ πιθανόν να μην υπήρχε ο ΠΑΟΚ σε αυτήν την κατάσταση. Ακροατής. Mm-hmm. Μισό λεπτό λιγάκι, γιατί ο 4 λέει ναι, γι' αυτό θέλαμε να περάσει από πάνω για να δούμε το θεατρικό της ταλέντο. 402, νομίζω ότι σήμερα κλέβεις μηνυματικά την παράσταση. Έτσι. Και πάμε στον πελάτη που περιμένει. Εσείς τι πιστεύετε ότι έγινε, τι είπε ο Μάριος. Καταρχήν, το όνομά σας αν θέλετε. Καλημέρα. Καλημέρα, το όνομά σας αν θέλετε. Νίκος από Καλαμαριά. Νίκος από Καλαμαριά, άρα ο παδός του Απόλλωνα. Ο παδός του Απόλλωνα. Όχι. Τι όχι. Είμαι ο παδός του δεύτερου μεγαλύτερου συλλόγου σε τμήματα στην Ελλάδα. Ηρακλής. Ο Άρης. Σε τμήματα. Άρης. Τι τμήματα. Συλλογικότητα σε τμήματα. Στα αθλητικά τμήματα. Ο πρώτος είναι ο Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός. Με σπερνάει για δύο, ναι. Γιατί έχει καποέιρα. Ναι. Και όχι κάτι σαν, όχι κανόεκα, για κάπως έτσι λέγεται, αυτό που είναι όρθιο και με το κουμπί τραβάει. Α, το, ναι, το, αυτό λέγεται, να δεις, πήγα να κάνω φέτος. Αλλά και γιατί μαζί, δεν φτιάχνουμε κι εμείς καποέιρα. Έλατε, εγώ τους είπα να κάνουμε τάβλη. Σκάκι έχουμε καλό, πρωταλτής είναι. Ναι. Ήθελα να ρωτήσω τον Ασλαμά για ένα θέμα. Ναι, παρακαλώ Νίκο. Έχω κουμπάρους που με έχει τρελάνει. Θέλει να βρει μπλούζα της West Ham. Μήπως μπορεί να μου πεις πού μπορώ να βρω να τον πάρω. Στην boutique της West Ham. Στην Ελλάδα με τίποτα, εκτός κι αν η εταιρεία που την τίνει φέτος στείλει κομμάτια σε κάποιο από τα μαγαζιά. Ρε παιδιά. Εντάξει. Παιδιά. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Είμαστε το 2018. Αλλιώς διαδικτυακά. Μπαίνεις στο site της West Ham και παραγγέλνεις. Χρυσαφέ. Σου λέει ο άλλος μήπως και βρω κάπου εδώ. Νίκο, ναι, Θεσσαλονίκη ρε παιδιά, κάπου μαγαζί που να έχει. Κατάλαβα. Στον επόμενο μήνα, ακόμη τώρα είναι νωρίς. Έχουμε 21 Αυγούστου. Μαγαζί ρε, να έχει φανέλα της West Ham, πάτε καλά ρε. Ναι. Της United υπάρχει. Άντε. Μέχρι τέλη Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη, ας ψάξει. Για ποιον Νίκο, θες, για το γιο του ή για αυτόν. Για τον κουμπάρο μου. Για τον ίδιο. Ναι. Την εντός έδρας ή την εκτός έδρας. Τι φοράει ρε Νάικη. Μπλούζα της West Ham, ζήτησε και αυτό που πιάνε. Τι γελάζε. Περίμενε. Ορίστε. Τι εταιρεία φοράει ρε. Άμπρο. Άμπρο είναι. Λοιπόν. Free UK Standard Delivery on orders over 75. Δεν είσαι στο UK εσύ. Δεν σου λέει ο άνθρωπος. Adult Home Shirt 55 λίρες. Ωραία, λέει ο άνθρωπος, μίλησε ελληνικά. Αν μπορείτε, βρήκα από εδώ στη Θεσσαλονίκη. Όχι, στη Θεσσαλονίκη δεν μπορείς. Κάνε δεν λίγο μπορώ. μόνο αν κυνηγήσει το μακριμάνικη ή κοντομάνικη. Κοντομάνικη. Ωραία. 55 λίρες κάνει. Μάλιστα. Ναι. Το θέμα δεν είναι τα λεφτά, το θέμα είναι να τη βρούμε. Ναι. Ωραία, στο λοιπόν, site θα μπεις είπαμε. Δεν έχει εδώ. Λοιπόν. Κάτσε να δω τη δεύτερη, Away Kit. Περίμενε. Away Kit και Third Kit. Περίμενε μέχρι τέλη Σεπτέμβρη. Πας και τη βρεις πουθενά εδώ. Θες κάλτσες West Ham 15 ευρώ. Κίτρινες είναι. Όχι δεν θέλω. Το παντελονάκι 23. Εγώ στην Αγγλία είμαι Liverpool. Μπράβο, περίμενε. Μήπως θες να μιλάω, του πάρεις σου, φανέλα τερματοφύλακα West Ham. Κάνει όχι, 60 όχι. Του τερμα... Κίτρι... Α, δες την αντί ωραία που είναι Μάρια. Ποια είναι αυτή, αυτή θα βάλουμε. Την goalkeeper εκεί. Η κυτρινοπράσινη αυτή εδώ, πολύ ωραία. Από ό,τι πρόλαβα να δω, τραγικές εμφανίσεις φέτος στην Αγγλία. 4-5 που είδα, τραγικές. Τραγικές. Με μεγάλη μου λύπη το λέω. Πρόσεξε τώρα τι άλλο λέει. All printing persuaste. With Premier League patches from Sunday 19th, προχθές δηλαδή, will receive a basset and gold sleeve patch and one Premier League sleeve patch. Δηλαδή σου λέει, ναι. Σου δίνω δώρο και αυτά. Ναι, ναι. Και εδώ ακόμα δεν έχουμε στην μπουτίκ του Άρη φανέλα προπόνησης. Ναι, έτσι είναι.
Ωραία, ωραία, Νίκο, έγινε παλικάρι μου, να είσαι καλά. Έμαθα κάτι πολύ σημαντικό σήμερα, δεν το ήξερα. Ορίστε, ότι... εδώ μου λένε στο United, στη Βασιλή Σόλγα θα βρει και τη West Ham. Α, Νίκο, ακούς. Ναι, ακούω, ναι. Στον Γιάννη, στο United Store, στην Βασιλίση Σόλγας, ακριβώς δίπλα, ναι, στην Εκκλησία της Ανάληψης, μεγάλη χάρη. Ξέρω που είναι, ναι. Ναι, δες και εκεί, μήπως, δεν είναι σίγουρο τι έχει, δες και εκεί όμως. Δες και στο Γιάννη. Ωραία, ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Και... η Άμπρο είναι πολύ δύσκολη πλέον, η Άμπρο. Nike και Adidas, κάποιος από εμάς που τις δίνουν οι Nike και Adidas, ή η Puma, μπορείς να βρεις στα εμπορικά κέντρα εδώ στην πόλη. Αλλά και αυτό λίγο δύσκολο. Σωστά ρε Ασλαμά, η Κορινθίου δεν είναι του γούστου σου. Ενώ η Τρέμι και η Λαγκάρντ είναι κούκλες. Απορώ με το γούστο σου. Λέει η Αθηνά. Oh. Αθηνά, από κοιτινό είναι. Και είναι μια μαχαιριά αυτό, γιατί είναι γυναίκα που στο επισημαίνει. Και ζηλεύει. Τι ζηλεύει. Τι μου είπες τώρα, και ζηλεύει αυτό. Σου λέει για την Κορινθίου, τι ζηλεύει. Γεια σου Δημήτρη, καλημέρα. Καλό αγόρι με εκτός μνημόνιο, να είσαι καλά. Δικός μας είσαι, σε παραδέχτηκα χθες. Σε παραδέχτηκα, ωραίος. Δικός σας είναι. Δηλαδή είναι δημοκράτης. Τι είναι? Δημοκράτης. Ο Δημήτρης. Άντε, ρε. Άντε, όταν υπήρχε δημοκρατικός στρατός δεν ήξερες τι είναι. Oh. Άντε, μας πεις για δημοκράτες. Με εξευτιλίζεις. Με εξευτιλίζεις. Πάμε στον πελάτη, καλημέρα. Καλημέρα σας, ο πελάτης έχει πάντα δίκιο. Καλημερίζω, λοιπόν, αγαπημένο Αποστόλη από τα Midlands της μεγάλης... Ότι στο πανηγύρι του Αγίου Μάμα θα βρει και West Ham, θα βρει και West Brom, θα βρει και ό,τι θέλει, θα βρει. Πιανού Αγίου Μάμα ρε φίλε, Αιγίνιο έχω τώρα εδώ μπροστά. Στο Αιγίνιο να δεις τι θα βρει. Το Αιγίνιο, εγώ το πανηγύρι του Αγίου Μάμα θυμάμαι. Είχα βρει τα πάντα εκεί πέρα. Έτσι. Και αυθεντικά, όχι χαζομάρες. Εννοείται. Εκεί θα βρεις και ανήφι παλιά, δεκαετία του 80. Ναι. Αποστόλη, είσαι στη Μεγάλη Βρετανία, τώρα είσαι εδώ σε διακοπές. Και τώρα ανήφι της δεκαετίας του 80 θα βρεις. Και φύγαμε. Και φύγατε. Ωραία. Ναι. Καλά νέα για σένα. Ένα σχόλιο θέλω σε αυτό. Κανείς από τους δύο ετούς της Μπενφίκα δεν είναι καλά για να πετάξει απόψε. Και δεύτερον, αν συμφωνείς ότι ο ΠΑΟΚ απόψε πρέπει να νικήσει τον Ταλούς για να τιμήσει την Δευτέρα, την 4η Ιουλίου του 2004, την ημερομηνία που τον κράτησε ζωντανό. Έχεις φαγωθεί με το Ζαγοράκι, ρε. Έχεις φαγωθεί, ρε. Λοιπόν, Χρύσανθε, ναι, στον Καζέτα είχε ένα πολύ ωραίο άρθρο που έλεγε... Μόνο στις δίνει τα ωραία, 10.000 πρόσφυγες... Ναι. Είναι εγκλωβισμένη στη Λέσβο. Στη Λέσβο. Το άρθρο το σωστό έπρεπε να λέει «Η Λέσβος είναι εγκλωβισμένη από 10.000 πρόσφυγες». Ναι. Σωστό. Αλλά τώρα σήμερα βγαίνουμε από τα μνημόνια, ρε φίλε, και ο Πρωθυπουργός γελάει στο Ιμιθάκι. 10.000 πρόσφυγες, που 10.000 δεν είναι όλοι Σύριοι για να είναι πρόσφυγες, 10.000 άνθρωποι, ας πούμε, που θέλουν να φύγουν από τις πατρίδες τους. Παιδιά, αυτό το νησί εκεί πέρα. Έχετε καταλάβει ότι ό,τι ζούσε από τουρισμό τελείωσε. Ναι. Έτσι, τελείωσε. Ναι, αλλά βγαίνω από τα μνημόνια σήμερα. Παιδιά, η Λέσβος αυτή τη στιγμή είναι υποκατοχή. Ξεκάθαρα, είναι υποκατοχή αυτή τη στιγμή. Ναι, αλλά βγαίνω από τα μνημόνια σήμερα. Μάλιστα. Εντάξει. Όσο για σένα, Χρύσανθε, δεν μου λες, το σιώπη θα τον πάρεις ελεύθερο όπως πήρε ο Γιαννιώτης, όπως πήρε το Γιαννιώτη ελεύθερο Ατρόμητος. Όχι. Κάπως έτσι. Εγώ μόνο με αγορά. Ή με αγορά του ποσοστού του. Το 70, να το αφήσω ένα ποσοστό στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός δεν αφήνει κανένα παίκτη κάτω από το 28 χρονών να φύγει έτσι από... Ωραία, τότε να τον δώσει αλλού. Εντάξει, οκ. Δεν διαφωνώ καθόλου σε αυτό που λες. Απλά σου λέω ότι ο Ολυμπιακός και καλά κάνει, γιατί ο Σιώπης είναι ένας καταπληκτικός παίκτης. Όταν λέω καταπληκτικός, ενώ καταπληκτικός. Ωραία, ας τον κρατήσει να τον πληρώνει και φέτος, αφού δεν θέλει να πάρει καμιά 200 χιλιάρικα. Και να τον αφήσει ελεύθερο. Το μέλλον του, ρε. Ας τον αφήσει. Το παιδί. Ναι, το καλοκαίρι τελειώνει το συμβόλαιό του όμως με τον Ολυμπιακό. Αυτό το καλοκαίρι που μας έρχεται. Ναι. Ας τον αφήσει. Να τον πληρώσει. Ας τον κρατήσει, ναι, ρε φίλε. Κάνα πρόβλημα. Τι θα κάνουμε. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Αποστόλη, τι λες ότι δεν βλέπει ο Μαρτίνς τον Σιώπη και δεν τον υπολογίζει. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Όταν βλέπω το παίζει ο Μπουχαλάκης μέσα, ο οποίος καλός, φιλότιμος, αλλά παιδιά εντάξει. Θα σου πω ότι δεν βλέπει. Πολύ μέτριος. Δεν βλέπει το γεγονός ότι δεν συγχωρούν στον Ολυμπιακό και καλά κάνουν για μένα, ότι ο Σιώπης μίλησε με την ΑΕΚ. Εντάξει, οκ. Okay. Αυτό. Οκ, ναι. Okay. Απλά γενικά μια πρώτη κρίση για το πρωτάθλημα φέτος. Δεν ξέρω, η ΑΕΚ είναι πολύ μεγάλο ερωτηματικό, γιατί δεν ξέρω αν θα τις βγουν οι τρεις δανείκοι που πήρε. Ωραία. Αλλά ο Ολυμπιακός έχει κάνει καλή ομάδα.
Ναι. Αν το θέμα είναι το μεγάλο στοίχημα τους είναι να θα δέσουν την άμυνά τους που είναι λίγο για τα πανηγύρια αυτή τη στιγμή, αλλά από τη μέση και μπροστά θα έχει καλή ομάδα φέτος ο Ολυμπιακός. Τώρα πόσο καλή θα το δούμε και στην πορεία. Αυτό που είδα μου άρεσε, αλλά δεν είναι κριτήριο η Λουκέρνη, ρε σύ, δηλαδή. Από τη στιγμή που με τη Λουκέρνη πήρε δύο πολύ καλούς παίκτες ο Ολυμπιακός. Αυτό δεν είναι κριτήριο η Λουκέρνη, Μάριε, είναι ότι παίρνει παίκτες οι οποίοι είναι κανονικοί ποδοσφαιριστές, δηλαδή έχουν γεμάτες χρόνιες, ρε φίλε. Ναι, ναι. Και έρχονται από καλά πρωταθλήματα. Δεν είναι γέμισε Βέλγους πρόπεση, ρε παιδί μου. Δηλαδή, εντάξει, οκ. Okay. Ναι. Τώρα βλέπει προσπαθεί να διώξει τις Καμπαρντίνες. Θα τα καταφέρει, δεν με ενδιαφέρει. Απλά ναι. Βλέπω, ρε παιδί μου, ότι προσπαθεί να φτιάξει μια καλούτσικη ομάδα. Καλούτσικη ομάδα. Τώρα πόσο πολύ θα είναι στο γήπεδο, θα το δούμε αυτό το πράγμα. Αυτός είναι ο βασικός ο αντίπαλος. Όχι η ΑΕΚ. Συμφωνώ απολύτως. Έχει και μεγαλύτερη δυναμική, έχει και καλύτερη ομάδα από την ΑΕΚ αυτή τη στιγμή. Η οποία ΑΕΚ έπεσε με τη Celtic, πραγματικά γελάει ο κόσμος, παιδιά. Γελάει ο κόσμος, με τη Celtic έπεσε. Δηλαδή, πραγματικά αυτή με τις σκοτές και δεν είπες τίποτα γι' αυτό. Τι να πω, δεν καταλαβαίνω. Που ο Μπακασέτας απέκλεισε τη Celtic. Δεν είπες τίποτα, Βρετανόφιλε. Οι σκοτσέζικες ομάδες πρέπει να αποκλειστούν για 5 χρόνια από την Ευρώπη. 5 χρόνια. Όπως το λέω. Μιλάμε, είναι τι να σε πω. Ο πάτος του βαρελιού που τον ξύνουνε. Ναι, κοίταξε, επειδή λατρεύω το σκοτσέζικο ποδόσφαιρο και έχει δώσει τεράστιους παίκτες και έχει βγάλει και μεγάλες εθνικές ομάδες η Σκωτία και είναι σε τεράστια κρίση τελευταία δεκαετία. Συμφωνώ μαζί σου. Είναι να κλείσουν τα σύνορα, δηλαδή πραγματικά σου μιλάω. Ναι. Δηλαδή, τι να σε πω. Ναι, είναι πολύ ιδιαίτερο τώρα αυτό που έχει γίνει. Το μοντέρνο ποδόσφαιρο τους έχει χτυπήσει πάρα πολύ. Δηλαδή κατευθείαν ο μικρός, ο πολύ καλός Σκοτσέζος είναι ήδη στην Αγγλία. Γι' αυτό. Και εδώ στην Αγγλία, φίλε, να ξέρεις, Manchester City πραγματικά φέτος, δεν ξέρω η Liverpool τι θα μπορέσει να κάνει, ρε παιδί μου, αν θα μπορέσει να κρατηθεί. Σας το πήρε το σφύριγμα της πάλι και δεν είχε. Α, συγγνώμη. Τέλος πάντων. Πόσο έλειξε αυτό, το άφησε το 0-0. 0-1. Όχι. 0-2. 2-2, ναι, έβαλε και ο Μανέ στο 90. Δηλαδή, ωραία, το πρώτο πότε μπήκε το πρώτο. Πέναλτι στο 45. Όχι, κατάλαβα. Μα ήμουν πέναλτι. Πέναλτάρα μπροστά στα μάτια του διαιτητή. Εντάξει. Ναι. Χρήσατε, στα ίσα τώρα, αν το πάρει αυτό η Λαμία στην πρώτη αγωνιστική, μέχρι πού θα ακουστούν οι φωνές σου. Τι να πάρει η Λαμία. Το πέναλτι που πήρε η Λίβερπουλ χθες με το... Έχει πάρει χειρότερα. Η Λαμία όταν ήταν με τον Άρη σου μαζί, άστο, δεν σφαγιάστηκε αυτή. Ο Άρης. Ναι, δεν απάντησε. Θα το πάρει και θα μειώσει ένα 3, ρε φίλε. Ναι. Εντάξει, κατάλαβα. 0-1 είναι το μάτι. Τι ήταν, Αποστόλη, ανατροπή ή χέρι, τι ήταν. Ανατροπή. Ανατροπή. Δεν μου λες. Απλά βάζει λίγο ωραία το πόδι του ο Σαλάχ. Ναι, Αποστόλη μου, ναι. Το team που έχασε το βασικό γρανάζι του ΠΑΟΚ εκεί ανάμεσά σας, θα αναπληρωθεί αυτό. Βεβαίως. Θα αναπληρωθεί, ναι. Ένας ακόμη που δεν άντεξε. Ναι. Ένας ακόμη που δεν άντεξε. Τον γκολ κατοστήλατε, μετά έρθει ο Τζορμπατζόγλου, τώρα ποιος είναι. Ο οποίος Τσόρμπα παίρνει τώρα χάπια, έτσι. Τώρα θα είναι ένας ο οποίος είναι πιο ΠΑΟΚ από τους ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Ναι. Αποστόλη, πρέπει να σε κλείσουμε. Κάνει δηλώσεις ο Αλέξης Τσίπρας με φόντο το νησί της Ιθάκης. Χίλια συγγνώμη, τα κανάλια όλα παίζουν Αλέξη Τσίπρα. Να σε καλά, καλημέρα, καλημέρα. Τύχες και το μέλλον της. Σαν μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα, χωρίς εξωτερικούς καταναγκασμούς, χωρίς άλλους εκβιασμούς, χωρίς άλλες θυσίες του λαού μας. Με τζιτζίκια από κάτω μιλάει. Είναι κλειστός, τον κλείνουν οι δυο μαύρες συμπληγάδες, λέει ο ποιητής. Αυτές τις συμπληγάδες αφήσαμε τώρα πίσω μας, γνωρίζοντας ότι η Ελλάδα είναι η ιστορία της, τα επιτεύγματα, οι αγώνες αλλά και οι οδύνες. Αυτά δηλαδή που καθόρισαν τη διαδρομή της στην πορεία των αιώνων. Μια διαδρομή που δεν ήταν ποτέ εύκολη, αλλά είχε πάντα προορισμό. Ακόμα και στις πιο σκοτεινές μέρες, στις πιο μεγάλες φορτούνες. Η Ελλάδα βίωσε από το 2010 τη σύγχρονη οδύσσιά της. Μέσα σε 5 χρόνια συνέβησαν πρωτοφανή πράγματα για μια χώρα σε καιρό ειρήνης. Χάθηκε το 25% του εθνικού μας πλούτου, 3 στους 10 έμειναν άνεργοι
6 στους 10 νέους επίσης. Υλοποιήθηκαν μέτρα λιτότητας 65 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η βία και η καταστολή έγιναν κομμάτι της καθημερινότητας. Η δημοκρατία ευτελίστηκε. Τραπεζίτες έγιναν πρωθυπουργοί και υπουργοί έγιναν τραπεζίτες. Φασιστικές συμμορίες βγήκαν από τις κρυψώνες τους μετά από 60 χρόνια. Μια χώρα σε διαρκή κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Και ένας λαός όμως που ποτέ δεν αποδέχτηκε τη μοίρα που του επιφύλασαν οι ισχυροί και έγραψε νέες σελίδες αντίστασης. Αυτός ο λαός, είπε όχι πριν από 3,5 χρόνια, πήρε μια ιστορική απόφαση. Να πάρει το τιμόνι της χώρας από αυτούς που την οδήγησαν στα βράχια και να το δώσει σε νέους καπετάνιους. Αναλάβαμε αυτήν την βαριά ευθύνη με σθένος, αποφασιστικότητα, αλλά και με σεβασμό στις θυσίες του λαού μας. Ναι. Δεν πορευτήκαμε με βεβαιότητες, παρά μόνο με μία. Αυτή που μας όρισαν οι Ελληνίδες και οι Έλληνες. Να βγάλουμε τη χώρα από τη στενοπό των μνημονίων και της αέναης λιτότητας. Περάσαμε από πολλά κύματα για να φτάσουμε σήμερα στον προορισμό μας. Το πλήρωμα άλλαξε, άλλοι φοβήθηκαν τα κύματα, άλλοι προτίμησαν να τα δαμάσουν. Ακούσαμε πολλές φορές τις σιρήνες της ματαιότητας, ότι τα πράγματα στην Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να αλλάξουν και τα μνημόνια θα είναι εδώ για πάντα. Ότι δεν έχει νόημα να αντιστέκεσαι όταν απέναντί σου στέκονται οι λεστριγόνες και οι κύκλοπες. Τι λέω! Παιδιά, τον έχουμε σκίσει τον καβάφι σήμερα. Δεν θα μπορούσε ποτέ να νικήσει. Δες τα ρεύματα, Τα βλέπεις τα ρεύματα. Τίποτα από αυτά όμως δεν λύγησε την προσπάθειά μας. Και αυτό γιατί οι άνθρωποι που μόχθησαν για να φτάσουμε στον προορισμό δεν ήταν πια στο περιθώριο. Δεν ήταν πια κλεισμένοι στο αμπάρι. Το μόνο επιτανήσι που θέλω να πάω. Χωρίς φωνή, χωρίς ελπίδα. Το μόνο. Αλλά ήταν στο τιμόνι. Μαζί μας. Και στα δύσκολα ήταν αυτοί που το κράτησαν σφιχτά. Απ' τα άλλα το κάνουμε τραβάει που μου κάνει και έφυγε. Ελλήνες, Έλληνες, σήμερα είναι μια μέρα λύτρωσης. Είναι όμως και η αφετηρία μιας νέας εποχής. Και σε αυτή την αφετηρία δεν θα διαπράξουμε την ύβρη να αγνοήσουμε τα διδάγματα της Ελλάδας των μνημονίων. Δεν θα αφήσουμε τη λύθη να μας παρασύρει. Δεν θα γίνουμε λωτοφάγοι. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τις αιτίες και τα πρόσωπα που οδήγησαν τη χώρα στα μνημόνια. Ούτε εμείς. Τη φοροασυλία του μεγάλου πλούτου. Τη γενικευμένη διαπλοκή και διαφθορά. Την ασυδοσία μιας σειράς επιχειρηματικών και εκδοτικών ομίλων που για χρόνια θεωρούσαν ότι η χώρα τους ανήκει. Τον κινησμό και την περιφρόνηση μιας πολιτικής ελίτ η οποία νόμισε ότι η Ελλάδα είναι φέουδο και οι Έλληνες πυθύνοι υπήκοοι της. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ αυτούς που λιδόρισαν και απαξίωσαν την Ελλάδα και τους Έλληνες επειδή τόλμησαν να μη συνενέσουν στην υλοποίηση ενός νεοφιλελεύθερου πειράματος που θα κρατούσε για δεκαετίες. Δεν θα ξεχάσουμε όμως και αυτούς που στάθηκαν στο πλευρό των Ελλήνων και της Ελλάδας στα δύσκολα. Πρόσωπα και πολιτικές δυνάμεις από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες που αντιστάθηκαν στεναρά στα σχέδια για έξοδο και τιμωρία της Ελλάδας. Διότι γνωρίζουν ότι η Ελλάδα για την Ευρώπη σημαίνει πολλά περισσότερα από δημοσιονομικά μεγέθη, νούμερα και αριθμούς. Δεν θα ξεχάσουμε τίποτα από όσα ζήσαμε, γιατί δεν είναι απλά η ύλη για τους ιστορικούς του μέλλοντος, αλλά είναι τα εφόδια μιας χώρας που γράφει τη νέα σελίδα της ιστορίας της σε χρόνια νεστώτα. Και τώρα που φτάσαμε στον προορισμό μας και βγήκαμε από τα μνημόνια, έχουμε πλήρη επίγνωση ότι δεν τελειώσαμε εδώ. Νέες μάχες είναι τώρα μπροστά μας. Έτσι. Οι σύγχρονοι μνηστήρες είναι εδώ και στέκονται ακόμα απέναντι. Είναι όσοι επιθυμούν να δουν το καράβι να ξαναθαλασσοδέρνεται και το λαό ξανά στα μπάρια. Είναι όσοι έφτιαξαν κατ' εικόνα και καθ' ομοίωσή τους την Ελλάδα της διαφθοράς και της διαπλοκής, την Ελλάδα της εξουσίας των λίγων.
αυτοί που θέλουν να μπορούν ανενόχλητοι να φοροδιαφεύγουν, να παρασιτούν εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος, έχοντας τις offshore τους και τις καταθέσεις τους στο εξωτερικό. Αυτοί που θεωρούν εαυτούς υπεράνω κάθε νόμου και κανόνα. Α, σε βγάλανε με καβάδι πειραγμένο χθες. Γίνανε ρεζίλη. Στην ιδέα αφαίρεσαν μια λέξη, πρόσθεσαν δύο άλλες. Λέει, γίνανε ρεζίλη. Σκοτώσαν και τον καβάδι. Δεν πρόκειται να αφήσουμε την Ιθάκη στα χέρια τους. Τώρα που φτάσαμε στον πολυπόθητο προορισμό μας, πόση ώρα το έκανε πρόβα αυτό. Έχουμε τη δύναμη έξω, να φτιάξουμε τον τόπο μας όπως το αξίζει. Οι πολυμήχανοι Έλληνες γράψαμε με αγώνα και θυσίες το τέλος των μνημονίων. Από σήμερα ξεκινάμε με όραμα και αποφασιστικότητα για τη νέα εποχή της πατρίδας μας. Με σύνεση και ευθύνη για να μην ξαναγυρίσουμε ποτέ πίσω στην Ελλάδα των ελλημάτων και της χρεοκοπίας. Αλλά και με τόλμη για την αναγέννηση της Ελλάδας. Για μια πατρίδα ισότητας, δημοκρατίας και κοινωνικής δικαιοσύνης. Γιατί η Ιθάκη είναι μόνο η αρχή. Παρακολουθήσαμε το διάγγελμα του Πρωθυπουργού από την Ιθάκη. Και ο Λίμπερος συνδέθηκε ζωντανά με την Ιθάκη. Πω, φίλε. Χρήστος Τσαλτίδης, αποσβολωμένος ο Χρήστος Τσαλτίδης, ο οποίος για να πει δύο κουβέντες για τον Άρη τη γράφει. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η κυβέρνηση της επικοινωνίας. Ναι, ρε. Δηλαδή τον πήρανε, τον στήσανε στο ωραιότερο σημείο της Ιθάκης. Ναι. Από πίσω τον Ισάκη. Τα λεφτά όλα τον Ισάκη που φαίνεται μέσα στον κολπίσκο. Ακριβώς, τον έχουν βάλει στο σημείο. Στο σημείο ακριβώς. Και δεν κινείται. Για να μείνουν τα κενά αυτά τα τρία κενά. Το τέτοιο, αυτό όλο. Είναι εκπληκτικός ο τρόπος που τον έχουν βάλει εκεί πέρα. Και έχει πει. Έχει μιλήσει 5 λεπτά όλο μέσα από Όμηρο, Καβάφια, αυτό κτλ. Και δεν έχει πει τίποτα. Βγήκαμε από τα μνημόνια. Αλλά έχουμε νέες μάχες μπροστά μας. Για τα επόμενα 30 χρόνια έχουμε υπογράψει τέτοια. Πώς το λένε, τα πράγματα τα οποία αν δεν τα τηρούμε θα ξανάρχονται τα μνημόνια. Εγώ είπα κάτι, Αναστασία, πάρε τηλέφωνο στο Άτικα, συνδέσουμε τον όροφο πάνω που είναι τα Vans, ό,τι έχει σε large, ό,τι έχουν φέρει, να μου κρατήσει από ένα. Για σλαμά, Μάριο, πάρε τηλέφωνο, πες. Θέλω να γιορτάσω την έξοδο τα μνημόνια σήμερα. Έτσι γουστάρω να τη γιορτάσω εγώ. Δικαίωμά μου είναι. Αναστασιάκη, θα πάρω δώρο και κάτι για σένα, ό,τι θέλεις. Επίσης, Αναστασία. Αναστασία. Αναστασία, πάρε μέσα στο λογιστήριο. Επειδή τα λεφτά του Ασλαμά θα πάνε για να πληρωθούν οι φόροι που έχει βάλει ο Τσίπρας, πες το στο Άτικα να δώσει. Άρα διαφωνείς αυτό που λέει. Έντονο το πολιτικό μήνυμα Τσίπρα από την Ιθάκη. Όλοι όμως συνδέθηκαν. 1η Ιανουαρίου. Τα μάλγαρα από 2,20 γίνονται, όχι, από 1,20, από 1,20 γίνονται 3. Ναι. Καταρχάς, είσαι προπαγανδιστής ψεύτης, ναι. Εσύ ως κάτοικος θα πληρώνεις το 30%. Λέω, στο μάλγαρο όχι. Στο εντός Θεσσαλονίκης θα πληρώνω. Τίποτα, ξεφτύλα. Γιατί να πληρώνω ρε Μάρη μέσα στη Θεσσαλονίκη, τι είναι η Αττική Οδός. Γιατί να πληρώνουμε στη Θεσσαλονίκη, τρελός. Αυτός βγήκε και είπε: θα καταργήσει αυτά που υπήρχαν και βάζει κι άλλα. Και εσύ μου λες: θα έχω έκπτωση. Ναι, εδώ πέρα τώρα πάνε να γίνουν έργα. Η χώρα νοικοδομείται. Διέσχισα τούνελ 3 χιλιόμετρων, φίλε, κάτω στην Πελοπόννησο. Ο Σαμαράς τα έκανε. Ποιος στην Πελοπόννησο. Αυτά είχαν εγκαινιαστεί από τον Τσίπρα. Άρα, ό,τι λάθος έχει γίνει τα προηγούμενα χρόνια το έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία, ναι. Και ό,τι καλό γίνεται τώρα το κάνει το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω τι να σου πω. Εντάξει. Αυτό που τον φάγανε οι οικολόγοι, ο δρόμος να μην γίνει, που είναι και από το Λεωνίδιο, δεν ξέρω πού βγαίνει. Αντιλαμβάνεσαι ότι είσαι ο άνθρωπος που έλεγε δεν πληρώνω. Ναι, εντάξει, ναι. Okay, εντάξει. Ναι. Ρε τι πάθαμε. Αυτά. Ο ΕΝΦΙ έρχεται 31 του μηνός. Έλληνες που μπήκατε στην Ιθάκη και τελειώσανε τα βάσανα 31 του μηνός. Αυτό δεν είναι βάσανο, είναι μια. Είπε νέοι κύκλοπες και νέες λεστριγόνες μπροστά μας. Νέοι λεστριγόνες, συγγνώμη. Αθηνάρες είναι. Τρέμει και. Εγώ σε αυτόν τον τύπο κινούμε. Τρέμει και Λαγκάρντ. Δεν μπορώ Μαρία Κορινθίου. Αυτό το μεσογειακό, το νταρντανίσιο, το πληθωρικό. Εγώ συγγνώμη, θέλω Ραθήνα. Το μεσογειακό, νταρντανίσιο, πληθωρικό. Συγγνώμη, Ραθήνα. Εντάξει. Τώρα, αν δω εσένα και είσαι έτσι και λιποθυμίσω, γιατί υπάρχουν και εξαιρέσεις. Σαν την Κορινθίου είσαι τη Λαγκάρντ. Αλλά εγώ είμαι Τρέμει και Λαγκάρντ. Σαν την Κορινθίου να είναι ή σαν την Λαγκάρντ. Σαν την Κορινθίου. Α. Θέλω να πω. Αλλά να μου βγάλει κάτι διαφορετικό. Εντάξει.
Ωραία, από το, το Καστελόριζο στην Ιθάκη στο Εύσιλον. Τι φταίνε τα νησάκια τα καημένα, τα έχουμε σκίσει. Καστελόριζο, Ιθάκη. Ναι, δεν υπάρχει αυτό. Λοιπόν, τι πρέπει θες, να κάνουμε. Ε, και τι. Μα, ο Μακρόπουλος το λέει αυτό. Αλλά λέει 12 και 1, όχι 12 και 5. Έτσι λέει ο Μακρόπουλος. 12 και 1. Ναι, 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 ναι. Πρέπει να κλείσουμε, παιδιά. Ακολουθούν Ελένη Μπούντου, Αγάπη Γαβριλίδου. Για μένα. Είναι η πιο ΠΑΟΚ εκπομπή που υπάρχει στα FM, φίλε. Αγάπη Γαβριλίδου. Ελένη Μπούντου. Ελένη Μπούντου, Αγάπη Γαβριλίδου. Για μένα, Αγάπη Γαβριλίδου. Αγάπη Μπούντου, Ελένη Γαβριλίδου. Η αγάπη είναι απίστευτη. Έχει το πιο αντιφιλικό περπάτημα και όμως με τρελαίνει το περπάτημά της. Την έχει πει γυφτάκι. Δεν είναι παγιφτάκι. Τη ξεφωνίζει. Μαύρησε πάρα, πάρα πολύ. Είπα. Δεν είναι παγιφτάκι. Τη ξεφωνίζει το περπάτημα. Ναι. Είναι άκρονο. Ο τρόπος να ξεφωνίζεις για να προσεγγίσεις τη γυναίκα έχει ξεπεραστεί είναι, πλέον. Είναι απίστευτο ότι η αγάπη έχει τόσο αντιθελικό περπάτημα, ναι, και όμως τη πάει τόσο μα τόσο πολύ. Και με τρελαίνει το περπάτημά της. Και το περπάτημά της. Λοιπόν, χθες σε τρέλαινε το μαλλί της, σήμερα το περπάτημά της. Να κάνω να της πω καμιά καλή κουβέντα για σένα. Ναι, όχι. Τι? Εσύ. Όχι, κοπελάστρες. Ναι, καλά. Λοιπόν, Άγγελος Χαριστέας. Ιορδανίδης, ο νικητής για το ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express. Δύο είπες θα δώσεις. Ένας έστειλε όμως μόνο. Α. Λες πάλι που σε πατάω σαν άντρας. Όχι. Δεν είπα σαν άντρας. Δεν είναι θηλυκό το περπάτημα. Είπα ότι έχεις αντιφιλικό περπάτημα, αλλά θεωρώ ότι ακριβώς αυτό είναι το μεγάλο σου όπλο. Μ' άρεσε να χτυπήσω. Από τα ή μάλλον θα σου φέρω να πληρώσει τον ένφια. Κάνε εσύ. Ναι, αλλά 31 Αυγούστου έρχεται. Μέχρι τέλη Σεπτέμβρη το πληρώνεις. Μην τα περνάς όπως θέλεις. Μέχρι τέλη Σεπτέμβρη έχω να πληρώσω και τη δεύτερη δόση από την εφορία, Μαρία. Ξέρετε, φίλε. Τι. Αυτά είναι. Τι. Παντρεύεσαι, κάνεις παιδιά, οικογένεια. Αυτά είναι, έχουν υποχρεώσεις όλα. Υπάρχουν υποχρεώσεις. Μου κόψαν και το κοινωνικό γιατί τιμολόγιο. Γιατί εγώ δεν μπορώ να κάνω παιδιά, αν μου θέλω. Κόψαν το κοινωνικό τιμολόγιο ενώ είμαι πολύτεκνος γιατί έχω λέει δύο σπίτια. Κάτι τα σπίτια, τι να κάνω. Ναι. Να πουλήσω τα σπίτια για να πληρώσω τους λογαριασμούς. Μας δώσανε κάτι άλλο όμως, έμαθα. Κάπου αλλού έχει δώσει. Ναι, μας δώσανε τα. Έτσι έμαθα. Μην τα λες όλα. Θέλω να είσαι δίκιο. Δεν δώσαν τίποτα. Μόνο παίρνουν. Κόψαν από τους πολύτεκνους το κοινωνικό τιμολόγιο. Είναι ξεφτύλα. Εντάξει, ωραία. Είναι ξεφτύλα. Τώρα όλα, σιγά, δεν σιγά. Είμαι η Ελένη Μενεγάκη να παίρνω 300.000 το χρόνο. Ωραία, ωραία. Είναι ξεφτύλα, Μάριε. Κόψανε το κοινωνικό τιμολόγιο από τους πολίτες που έχουν σπίτι. Εντάξει. Πάνω από 180 λέει αντικειμενική αξία. Που αν πάνω το πουλήσω το σπίτι στην Καλλιλάου θα πιέζει 40. Κυνήγησε το να μπει στην. Είναι ξεφτύλα, Μάριε. Γραφείο τύπου στην ΠΑΕ Άρης. Τι να σε κάνω, βρες. Στον ΠΑΕ Άρης με παρακαλάνε και δεν πάω. Οπα, έβγαλα είδηση και τώρα. Στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ με παρακαλάνε και δεν πάω. Τώρα με το κλείσιμο και στην ΠΑΕ Ηρακλής δεν με παρακαλάνε και θέλω να πάω. Συγγνώμη. Πάω είναι, σε ναι. Πρόεδρο με Ηρακλή. Βοήθησε με λίγο. Απόψε ο ΠΑΟΚ που είναι έψιλον. Ο ΠΑΟΚ είναι στο ΟΤΕ. Κοσμοτέ σήμερα, έτσι. Τελειώσαν τα μπερικέτια με το έψιλον. Μάλιστα. Ωραία, οκ. Okay. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, άντε, κλείνουμε. Γιατί να κλείσουμε. Κλείνουμε. Θέλω να την εκνευρίσω λίγο παραπάνω. Κάνε αποφώνηση εσύ, άστε κοπέλα. Φωνάζει η Αναστασία. Θα κάνω εγώ μια αποφώνηση. Λοιπόν, φίλες και φίλοι. Ευχή στην ελληνική ομάδα σήμερα. Θα πω, ναι. Φίλες και φίλοι, γεια σας.